Νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην πρόταση ενός φίλου του Σταύρου Κόλκα στο Facebook, ο οποίος Κόλκας όταν επέστρεψε με το διπλό από την Νέα Σμύρνη, έγραψε το εξής απλό. Πάει ο ένας παντρεμένος, χ. Πάει ο άλλος παντρεμένος, χάνει. Πάω εγώ, τελειώνω τη δουλίτσα και φεύγω. Και λέει ο φίλος από κάτω, ο οποίος πήρε ένα like από μένα, αλλά έφαγα παντόφλα από τη γυναίκα μου, λέει να χωρίσουνε τότε. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Εντάξει, την αγαπάω και την Αλή και τη Φρόσο. Ξέρω ότι με αγαπάνε και αυτές, αλλά. Δεν έχεις ψυχολογία σαν παντρεμένος. Σαν παντρεμένος δεν μπορείς να προσφέρεις στην ομάδα κάτι. Εντάξει. Αυτά είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή... Καλά, ναι, όντως. Αυτά είναι φως φανάρι είναι αυτά. Πώς να προφέρει. Να τα ακούει η Λία λίγο γιατί. Γιατί πιέζει. Αν ελπίζει. Ναι. Ξέρω ότι αυτό ήταν ο λόγος. Αποθεώνεσαι, μπορείς, το έχεις. Σου βγήκε. Τρία ταξίδια στην Αθήνα, είτε το παιδιά. Εντάξει, δεν το έχουμε ξανακάνει ποτέ, είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Δε, είναι κάποιοι που μπορούν και κάποιοι που δεν μπορούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπου τολμούν οι αετοί. Ωραία ταινία ήταν. Όχι, δεν είναι κόρκα, δεν είναι πια αετοί τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Εκεί το έκανα και ωραίο. Σα το έγραψα και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Η άλωση τη πόλη, οι ομάδε που συναντιούνται πρώτη φορά. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, αν ζούσε, χι θα το έπαιζε. Μια χαρά. Λουκουμάκι. Το έπαιξες. Και ο ηλίθιος εγώ. Ναι. Λέω θα ανοιχτούν αυτοί, μετά θα πάρουν ρίσκα. Πάω στο διπλό, γιατί έχει ημίχρονο διπλό τελικό, το έχει 7,5 φράγκα. Και δεν κάνουμε φάση. Έχεις υπολογίσει την κόκκινη. Και τις δύο. Ήρθαν και οι δύο, δεν υπολόγισα. Ναι. Τις κόκκινες, εγώ υπολόγισα παιχνίδι 11 με 11. Μου στραβώνει το παιχνίδι στο 11 με 10, αλλά μετά έρχεται ισορροπία και δεν θα βρω χώρο. Να χτυπήσει το μαύρο βέλος στην κόντρα. Εντάξει. Μαύρο βέλος. Ουγγάρι. Το έχει το δοκαράκι του. Το μαύρο βέλος. Αλλά... Ξεκινάμε. Με αυτά και με αυτά. Πεσμένη ψυχολογία έχει ο Τζολμπατζόγλου. Δεν μπορεί. Αισθάνεται ότι δεν συνεισφέρει. Ότι δεν μπορεί. Ναι, ναι. Θα πάει σε ψυχολόγο. Θα πάει σε ψυχολόγο κανονικά. Δευτέρα, αύριο τελειώνει η σεζόν. Τελειώνει και αυτή η σεζόν. 11 μήνες στα γήπεδα είμαστε. Πρώτη φορά τελειώνει με τόσο μεγάλο παιχνίδι, ε. Ναι. Έτσι είναι. Mm-hmm. Πρώτη φορά με ένα τελικό για τον ΠΑΟΚ. Κρίνεται η πρωτιά στα play-off. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι τρομακτικό, αλλά είναι μια ευκαιρία για το όνειρο. Έχεις λεφτά. Και πας και παίρνεις να τα αγοράσεις. 10 σφίχτες. Ναι. Καλά. Τι. Τι. Είναι μια ευκαιρία, δεν είναι φίλε, κάτι. Άκου να δεις. Είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχεις. Ας είμαι εκεί και θα μου κάτσει. Τώρα να πάει ο Παναθηναϊκός να αποκλείεται από τους Βέλγους και ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ. Ο Ολυμπιακός. Δεν αποκλείεται από Βέλγους. Απλά τους έβαλα όλους μαζί. Ναι. Αποκλείσει από Βέλγου. Είχαμε δηλαδή... και καταγγελία. Ωραία, εγώ λέω 1 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Χάνω ό,τι έχω μαζέψει δηλαδή, στα δημοσιογραφία τόσα χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει. Αν αποκλειστώ από Βέλγου. Όπου το μίλησε. 1 εκατομμύριο. 15 Ιουλίου η κλήρωση είναι. 1 εκατομμύριο. Αλλά δεν έχει κλήρωση τίποτα ακόμα. Κάτι να σε και πρώτα. Ναι. Αύριο είναι άσοχη το παιχνίδι και είμαστε καλά. Διπλό είμαστε χάλια. Αυτή είναι η αλήθεια. Κρίνει τη χρονιά, δηλαδή, άμα είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη. Ναι, ρε φίλε, γιατί αυτόν τον κορμό δεν πρέπει να τον κάψεις. Χρειάζεται ποιοτικές προσθήκες. Από αύριο θα κρυθεί, από ένα 90 λεπτό που είναι όλοι ψόφοι. Όχι, εγώ από μου, μια φάση, από μια στιγμή. Έξι αγώνων που έδειξαν ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους. Κοίταξε, έχεις μπει και με τη Ζαβαντά στα play-off. Πόσο καλύτερα να το πας. Θέλεις στην έδρα σου να μην χάσεις. Να είμαστε τώρα, παιδί μου. Η χρονιά ή το ρόστερ κρίνεται από ένα ματς ή από τα 6 ματς ή από όλη τη σεζόν. Η σεζόν ήταν καλή ή κακή. Η χρονιά για μένα, αν βγούμε πρώτοι στα play-off, είναι καλή. Πετυχημένη. Και άμα γίνει καμιά στραβοκλωσιά και βγει δεύτερο. Είναι κακή. Τι λες εσύ. Mm-hmm. Και θα πάρει αποφάσει δηλαδή για την επόμενη σεζόν ανάλογα από ένα σουτ. Αυτό είναι από μια στιγμή. Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Άκου να δει εγώ πώ το βλέπω το πράγμα. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να αλλάξει στάτους πρέπει να πετυχαίνει στόχου. Άρα το να βγει πρώτο στα play-off είναι στόχο που τον πετυχαίνει. Ξεκινάμε το πολύ βασικά λοιπόν. Είχε και άλλους στόχους φέτος. Ναι, στο κύπελο τι είδες τι έγινε, τι να κάνουμε. Ναι. Ο Μίλους μπήκε. Το κύπελο δεν υπάρχει. Το ρόστερ το άλλαξε. Ναι. Έβαλε μια βάση στο ρόστερ. Ναι.
Ωραία, έχει τεράστια κενά. Τη χοντρή που κάνει μασάζ, γιατί μου τη δείχνει τώρα εδώ. Ποιο είναι το κανάλι, πώς αλλάζει αυτό. Το έψιλον είναι. Επαγγελματίας. Πώς αλλάζει αυτό. Είναι αυτό που το έχει ο Βριώνης. Ο Μέρ Βριώνης. Το κλείσε, ρε παιδιά. Εντάξει, είδες τι έβλεπε. Ναι, εντάξει. Σε παρακαλώ. Τέλος πάντων. Λέει ο Σταύρος Κόλκας. Ναι. Άρα ένας στόχος πρέπει να το πετύχεις. Έχεις έναν κορμό που ξέρεις ακριβώς τι χρειάζεται. Εγώ έτσι λέω. Νομίζω ότι η αξιολόγηση του ρόστερ έχει γίνει πολύ νωρίτερα από τα play-off, εντάξει. Από εμάς. Άλλοι κινούνται με βάση την ψυχοσύνθεση. Αλλά για μένα το βασικό για να αλλάξει στάτους ο ΠΑΟΚ είναι να πετυχαίνει στόχους. Να ξεκινήσουμε και να δώσουμε εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός το βράδυ, αύριο, τελευταίο μάτς της σεζόν. Κρίνεται η πρωτιά στα play-off. Η Τούμπα θα έχει πάλι κόσμο μετά από 1,5 μήνα περίπου. Δίνουμε 5 εισιτήρια, γράφεται FM και ενώ ΠΑΟΚ, όνομα τυπώνυμο και αποστολή στο 54526. Υπάρχει μεγάλη διάθεση για να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, καταλαβαίνουμε. Και χθες και από μηνύματα κτλ. 5 τυχεροί θα κερδίσουν εισιτήρια από την εκπομπή. Γράψτε τι πιστεύετε για τη σεζόν που κλείνει ή αν θα επηρεαστεί η κρίση από το αποτέλεσμα το αυριανό. FM κενό, ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 54526 για 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Αν είχαν χιούμορ στην ΕΠΟ και στην ΚΕΔ θα όριζαν τον παπά αύριο, διαιτητή, για να δώσουν μια άλλη έγκλη στο παιχνίδι, για να συμφωνείτε με την πρόταση. Για να είναι το πρώτο και το τελευταίο με κόσμο. Όχι, φίλε, είναι μια επιβράβευση για όλα όσα προσέφερε στην διαιτησία. Αυτός τον έδιωξε, αυτός θα τον ξαναδιώξει. Είναι, δεν πρέπει να τον ρωτήσουν τον παπά. Αύριο διαιτητή. Ναι, εγώ θα τον ήθελα. Έστω επιπρόσθετο, κύψε από την 4. Ναι, ναι, να μην τελειώσουμε το παιχνίδι, τσεκάλι είσαι. Δεν έχει πρόσθετος. Γιατί άμα είναι διαιτητής θα τελειώσει. Θα τελειώσει η διαιτητής, εκεί άμα τον έχουν μπροστά τους είναι το πρόβλημα. Ενώ άμα τον έχουν επόπτη, η τέταρτο καλύτερα θα είναι, τέλος πάντων. Άλτε λέει κοστούμια που δεν θα φορέσει ποτέ ο παπάς, ο οποίος δεν θα πατήσει ξανά στη Θεσσαλονίκη μετά τα όσα έχει κάνει. Μοναδικά σχέδια σε καμπιλάκια κοστούμια. Τα ίδια λέγατε και το Σπάθα. Γιατί έπαιξε στη Θεσσαλονίκη ο Σπάθας. Ου. Τον ΠΑΟΚ ποτέ. Μπορεί να λέγαμε τα ίδια και για το Σιδηρόπουλο. Όχι. Μετά από εκείνο το μάτς. Με την ΑΕΚ μου. Στην Αθήνα με την ΑΕΚ. Σαλονικιός είναι ο Σιδηρόπουλος. Ναι, αλλά. Πώς δεν πάει τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να τον. Ήταν λίγο personal non grata. Άλτε ρέκο. Δύο καταστήματα και casual και γαμπριάτικα. Εκπληκτικό επίπεδο. Πηγαίνετε να τα δείτε. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία και Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. Άλτε ρέκο fashion.gr. Fashion, είδες πως το είπα κυπριακά. Ναι, fashion. Βγήκαν οι διέτες. Γιατί. Καλόπουλο. Καλόπουλο. Από χθες το έπαιζα στοίχημα, να ξέρεις. Όχι Καλόπουλο, Καλογερόπουλο. Αμάν. Καλόπουλο. Θα είχε πλάκα να ήταν Καλόπουλο. Ο Αρετόπουλο, ρε φίλε. Εόπουλο. Πάω Παναθηναϊκό. Πάλι ναι. Α, ο παπά παίζει στο άλλο. Το γνωρίσανε. Δεν βρωμόστομα. Ο παπά παίζει στο άλλο, κανονικά. Αυτό δεν είναι. Αντίρα παπά. Ρε δεν τρέπεστε καθόλου. Ρε δεν τρέπεστε καθόλου. Τελευταίο ορισμό του είναι άλλωστε. Ρε τον επαναφέρανε, ρε. Αν ακούν τα παιδιά του ΠΑΟΚ 24, ξεσκίστε την ΕΠΟ για τον ορισμό του παπά. Και ο Αρετόπουλος, ο οποίος έπαιξε και στο πρωτάθλημα, έτσι, στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στην Τούμπα, λοιπόν, 8 και 4 το αύριο, Αρετόπουλος στα Τρίκαλα, βοηθός πρώτος ο Τάτσης από την Ήπειρο. Ο Τάτσης, σε παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό πάλι. Ναι. Ο Τάτσης που μέτρησε τον κόλ του Ζιμπέλτο Σίλβα, αυτός ο Τάτσης. Δεύτερος ο Μαγιάννης. Τέταρτος ο Λαμπρόπουλος. Παρατηρητής ο Γκρούτσης από την Ηλία. Αυτοί είναι οι ορισμοί και στο άλλο μάτς τόλμησαν να επαναφέρουν τον παπά. Σου λέει σε ένα μη συμβαίνει τίποτα, να τον έχουμε και του χρόνου. Παπάς και φραγιαδάκης κτλ. Αυτά με τους γιατές που μόλις βγήκανε. Πέντε εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός περιμένουν κάτοχο για να είστε αύριο το βράδυ στη Τούμπα και να παίξετε και εσείς το δικό σας ρόλο σε αυτό το τελευταίο μάτι της χρονιάς. Καύσωνας από αύριο, δηλαδή όλα μαζί εις βάρος αυτών που παίζουν. Αλλά είπαμε, όποιος αντέξει
και από τους ασπρόμαυρους και από τους πράσινους σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Με Αρετόπουλο διαιτητή, όπως αναφέραμε πριν από λίγο. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Στις 2 θα γίνει η κλήρωση. Μηνύματα και στην ομάδα μας στο Facebook, να ξεκινήσουμε με αυτά και να πάμε στη ζήτηση και ό,τι έχουμε να αναφέρουμε για το ρεπορτάζ και μέσα από τα δικά σας μηνύματα. Γράφει φίλος από το Ηράκλειο, ο Κομίνης, ο Παπάς, ο Γιάχος, δυστυχώς ως το παρασκήνιο, σαν ύπαρχος ως ΠΑΕ, θα σας σφυρίζουν για καιρό. Δεν λέω να κάνεις παράνομες πράξεις, αλλά μόνο έτσι προστατεύεις την ομάδα σου. Τι εννοείς? Νομίζω ότι η διαιτησία που είχαμε στα συγκεκριμένα play-off ήταν καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο χωρίς να ήταν καλή. Τον Αρετόπουλο τον είχαν σκίσει για το μάτς του πρώτου γύρου. Ελπίζω αύριο να μην θέλει να ρεφάρει για τον Παναθηναϊκό. Δύσκολα. Δύσκολα. Άλλο φίλο για αυτό που λέγαμε νωρίτερα, η χρονιά ήταν κακή, λέει. Η ομάδα έχει ένα πολύ καλύτερο ρόστερ από την ΑΕΚ του Παναθηναϊκού και τώρα στα play-off κάνει το αυτονόητο, αφού οι παίκτες αποδίδουν όχι στο 100% αλλά πιο κοντά από αυτό που περιμέναμε στην αρχή της χρονιάς. Τη θεωρώ αποτυχημένη γιατί αυτό το ρόστερ δεν έπρεπε να, για κανένα λόγο να τερματίσει 30 βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση. Σας θυμίζουμε ότι ο πρώτος είχε μία ήττα και δύο ισοπαλίες. Αν θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να γίνει συγκρίσιμο μέγεθος, αυτό που κάνει ο πρώτος στην Ελλάδα. Ένα είναι αυτό και δεύτερο είναι, φίλε, ότι άμα θες να ψάξεις λόγους να μείνεις ικανοποιημένος, θα βρεις χιλιάδες. Παρ' όλα αυτά, μπράβο στους παίκτες και στον προπονητή που βγάλανε έστω και τώρα το απαιτούμενο πάθος. Και από ό,τι φαίνεται θα τελειώσουν ευχάριστα τη χρονιά. Κάτσε, παιδί μου. Γράφει ο φίλος, βεβαίως, αύριο τελικός είναι. Το βλέπετε. Είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ξεκινάει χθες το μάτς και το καταλαβαίνεις ότι το ελέγχει απόλυτα. Εκείνος κάνει φάσεις. Αμήνεται, κρατάει την μπάλα. Έλα όμως που είναι άτιμο το άθλημα. Μια στιγμή αλλάζει αυτό το δεδομένο. Ότι είσαι καλύτερος. Μια στιγμή. Παίζεις με 11 εναντίον 10 και γεια σας. Τι καλύτερος και τι ανώτερος και τι πιο ποιοτικός και τι πιο φορμαρισμένος. Πάει. Πάνε όλα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ είσαι καλύτερος. Δύσκολα μπορεί να γίνει κάτι για να σου αλλάξει αυτό το δεδομένο. Δύσκολα. Θα πάρει την μπάλα ο Κλέι Τόμσον 18 φορές θα την πετάξει και σε 11 έπαιξε τίποτα. Άρα. 18 σου δάρε. Αυτό το μπάσκετ που σου μόνο 11. Ποσειδονίου που παίζουν αυτοί. Δηλαδή μιλάμε για την ντροπή της ντροπής. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα σύστημα. Κρεμασμένοι πάνω του ήταν ρε. Πετάνε την μπάλα από που να είναι. Ταλέντο. Μέσα όμως. Ταλέντο είναι, ναι, ταλέντο είναι, αλλά. Λοιπόν, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Καλύτερος και ανώτερος και πιο φορμαρισμένος και πόσες φορές στο στοίχημα δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Πέρα από όλα τα άλλα. Που λες πώς να χαλάσει αυτό το σημείο. Κάτι γίνεται, μπορεί να γίνει στο ποδόσφαιρο και να χαλάσει. Και να μην μπαίνει μπάλα μέσα και να έρθει μια αποβολή που είναι ό,τι χειρότερο. Και πόσα πράγματα. Βασικά για αύριο στο γήπεδο. Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία διαμαρτύρεται συνεχώς. Κάθε φορά που διαμαρτύρεται, πόσοι θα είμαστε στο γήπεδο, 20.000, 25.000, 28.701. Κάθε φορά που μουρμουρίζουν στο διαιτητή, γιούχα. Μείνε λίγοι και τέτοια. Να μην τους αφήνουμε να κάνουν αυτή την κλάψα. Είναι ό,τι πιο εκνευριστικό υπάρχει αυτό που κάνουν. Προσπαθούν να κερδίσουν πράγματα χωρίς ποδοσφαιρικό τρόπο. Συνεχώς. Είναι η ομάδα που το κάνει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο στο πρωτάθλημα. Έχει πιστεί ότι είναι η μόνιμη αδικημένη, λες και εμείς έχουμε πάρει κανένα διπυρωτικό και το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ωραία, και έχει ακολουθεί αυτόν τον τρόπο. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος καθαρά ποδοσφαιρικά αυτό το διάστημα παίζει μόνο ένα πράγμα. Παίρνει πλάτη ο Λέτο και η μπάλα στο Λέτο. Με πλάτη, συνέχεια. Λες και είναι. Ξέρω εγώ, πες κανένα σεντερφόρ. Όπως παίζω εγώ, ρε. Κάνα μπασκετικό σεντερφόρ. Όπως παίζω εγώ. Στο μπάσκετ γίνεται αυτό. Όπως παίζω εγώ στο ποδόσφαιρο, παίζω Λέτο. Επειδή δεν μπορώ να τρέξω και δεν μπορώ να κάνω κάτι, την παίρνω την μπάλα πλάτη. Ωραία, και ψάχνω να παίξω πίσω πάσα ή να γυρίσω να βγάλω καμιά πάσα. Ναι, δεν υπάρχει κάτι αυτό άλλο. Αυτό κάνω, δηλαδή, όταν παίζω στα 5x5. Καταφέρνει και παίρνει πλάτη και από εκεί πέρα, ό,τι τον φωτίσει ο Θεός. Εγώ παίρνω πλάτη και κοιλιά μαζί, δεν μπορεί ο άλλος να βγει από μπροστά και παίζω έτσι. Ναι, γιατί θα χρειάζεται να διανύσει και μια απόσταση. Ναι. Αλήθεια είναι. Αλλά και αυτός μην νομίζεις. Κάπως έτσι είναι. Έχει το ταλέντο βεβαίως. Είναι εντάξει. Είναι. Κάτι άλλο δεν παίζει ο Παναθηναϊκός, ειδικά τώρα που του λείπει και ο Μπέρκ. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ έχει πολλές απουσίες και άλλες προστέθηκαν, σαν τις που ξέραμε. Χάνει και το ΜΑΚ, ο οποίος ήταν μια παρουσία. Τέλος πάντων, ήταν φιλότιμος στα play-off. Αυτή τη διαφορά δεν την έκανε, αλλά δεν μπορεί να κατηγορηθεί για όταν χωρίς διάθεση. 7 γκολ έχουμε στα play-off, πόσο σκόρες είναι. Όσοι είναι. 6. Χάθηκε και ο Τζαβέλας,
που είναι πάρα πολύ σημαντικός για όλη την ομάδα και την ψυχολογία της και αυτά που έδινε και την άμυνα κτλ. Κτλ. Πάει και αυτός. Χάθηκε και ο Κάτσε που ήταν μια καλή λύση στο χώρο του κέντρου. Πολύ ωριακά τα πράγματα στο ρόστερ. Δεν υπάρχει εξτρέμ βασικά. Υπάρχει δεύτερο. Ένα εξτρέμ. Μεγάλο πρόβλημα. Δύο είναι οι λύσεις. Καθόμουν το μελετούσα χθες. Μάλιστα. Μαζί με τον Ίβιτς ή χώρια. Δεν νομίζω να σκεφτεί κάτι διαφορετικό ο Ίβιτς. Άλλωστε νομίζω ότι ό,τι έχει κάνει το ίδιο σκεφτόμουν κι εγώ. Θα μπορούσε να το βάλει τον Τζίμιρο λίγο πιο νωρίς χθες. Κάνα δεκάλεπτο πιο νωρίς. Εγώ λέω ότι θα μπορούσε να τον να βιαστεί και με την αποβολή του Τζαβέλα και δεν το έκανε και προς τιμή του δεν το έκανε. Εντάξει, ναι. Γιατί καλά η αλλαγή που κάνεις δεν. Δεν την παίρνεις πίσω. Και ο Τζιόλης εκνευρίστηκε όταν έφυγε για το γήπεδο, αλλά ήταν λίγο απίθαρχος. Τον έβλεπες ότι έφυγε από τη θέση του, χανότανε. Γι' αυτό εκνευρίστηκε. Γιατί δεν του βγήκε το παιχνίδι. Από την αλλαγή εκνευρίστηκε. Έκανε μια χειρονομία εκεί, αλλά γίνεται στο ποδόσφαιρο. Αλλά μάλλον σωστά τον έβγαλε. Γιατί έφυγε από τη θέση του συνέχεια. Επηρεασμένος. Τέλος πάντων, τι έλεγες για το αυριανό παιχνίδι και τις λύσεις. Έχουμε και λέμε. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο Γλύκος, Κίτσιου, ο εκπληκτικός Κίτσιου στα play-off, εντάξει. Να τα λέμε όλα. Βίτορ, Μαλεζάς, Λέοβατς. Σωστά, μιλάς. Και από εκεί και πέρα έχει δύο επιλογές. Ή να πάει στο 4-2-3-1 ή στο 4-3-3. Ωραία. Στο 4-2-3-1 έχει Τσίμιρο, Τζιόλι, Δεκάρη, Πέλκα, δεξιά, Ροντρίγκες, αριστερά, Κοροβέση και στην κορυφή Κλάους. Δεν έχει άλλη επιλογή. Αυτή έναν παίχτη δηλαδή εκτάκτου ανάγκη στον Κοροβέση. Ναι. Και στο 4-3-3 είναι η τετράδα στην άμυνα, εξάριο Τζιόλης, Χαρίσης Τσίμιροτ, οχτάρια, Ροντρίγκες Πέλκα στις πλευρές και κορυφή ο Κλάους. Αυτές οι δύο είναι οι επιλογές που έχει. Δεν υπάρχει. Αυτό το δεύτερο είναι λίγο πιο. Δεν είναι. Πέλκα παίζουν με 10 όταν παίζει πλάγια. Απλά μπορείς να τους βάλεις με ανάποδο πόδι να συγκλίνουν με τον Ροντρίγκες. Δηλαδή. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Το αντίθετο. Το δεξί είναι, τι ανάποδο. Ότι αυτό είναι πιο ερμαφρόδιτο σε σχέση με το πρώτο. Το πρώτο είναι πιο καθαρό. Παίζει ένας παίχτης σε μια θέση λίγο δύσκολη για αυτόν. Οι άλλοι όλοι είναι κανονικοί. Έχει δώσει μια αμύδι τον Κοροβέση που κάτι κάνει όλη την ώρα εκεί. Κάτι μπερδεύεται και κάνει. Θα σου δώσει σε 3-4 φάσεις ουσία. Ναι. Σωστά μιλάς, Γέροντα. Φαίνονται. Έτσι το βλέπω τα χρόνια σου. Για τον χθεσινό αγώνα, για να μην φύγουμε ακόμα από αυτό το παιχνίδι, αφού κέρδισε ο Παναθηναϊκός με πολύ μεγάλη δυσκολία τον Πανιόνιο, για τον ΠΑΟΚ είτε κέρδιζε είτε έφυγε στο παλέτο, ήταν το ίδιο και το αυτό. Ακριβώς. Αν ο Παναθηναϊκός έμενε στο Χ, τότε ο ΠΑΟΚ με νίκη χθες τελείωνε την κατάσταση. Αλλά τα κατάφερε ο Λέτο σε μια τυχερή εκεί κλωτσιά του Πέτριτς, μπήκε στη φάση, έβαλε το 1-0 και ο Παναθηναϊκός έμεινε ζωντανός. Κάνανε 5 ώρες να χαιρετήσουν τον Πέτριτς. Δηλαδή, Πέτριτς τι έχει κάνει στον Παναθηναϊκό. Ξέρω εγώ. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πήγαινε για δύο αποτελέσματα, μπήκε στο γήπεδο και μας έπεισε ότι δεν θα έπαιζε για το Χ. Γιατί έτσι έπρεπε να κάνει, έπρεπε να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Είχε πολύ καλή παρουσία για 30 λεπτά, δηλαδή πραγματικά ήταν πολύ πολύ ανώτερος της ΑΕΚ. Ήρθε όμως η αποβολή του Τζαβέλα. Σε μια φάση. Κακιά στιγμή. 80 λάθη έχουν γίνει σε εκείνη τη φάση. Πολύ κακιά στιγμή. Όπου ο Τζαβέλας ενστικτοδός πάει να κρατήσει τον αντίπαλο για να τον βγάλει εκτός πορείας, αλλά την πατάει γιατί αυτός έπεσε τελικά. Την πατάει, είναι αποβολή. Τώρα, πολλά μπορείς να πεις. Καλά έκανε, άσχημα έκανε. Απεσόβησε τον γκολ, θα το βάζε, δεν θα το βάζε. Έμεινε ο ΠΑΟΚ με 10. Ο καθένας, όπως βλέπει και τον Τζαβέλα, που είναι και ιδιαίτερο πρόσωπο, εκτιμά την κατάσταση. Τα γνωστά για την υπόθεση αυτή, ας μην τα επαναλάβουμε, δεν έχει και νόημα πλέον μπροστά στην προσέγγιση που κάνει ο ΠΑΟΚ. Απλά υπάρχει ένα background πριν γίνει αυτή η φάση. Ο ΠΑΟΚ είναι καλός δημιουργικά, αλλά επιρρεπής στο λάθος και έχει κάνει και άλλα λάθη πριν από εκείνη τη φάση. Ο δηλαδή... Γλύκος βασικά όταν σταματάνε σφιγμή του, υπάρχουν δηλαδή, καταλαβαίνει το Γλύκο πότε είναι πιο χαλαρός όπως πρέπει. Και χθες στο πρώτο ημίχρονο είναι εκνευριστικός με την παραστάποδια. Και τέρας ψυχραιμίας. Τέρας ψυχραιμίας. Έχει ξεπεράσει το όριο του τέρατος ψυχραιμίας. Στη φάση που κάνει το Σότο Γιώχασον, ο Τζιόλης είναι απαράδεκτος.
Χάνει και ένα, δύο. Ένα κοντρόλ χάνει το οποίο είναι για, για παιδιά. Και δεν παίζει με εξωτερικό φάλτσο εκεί όμως, δε φίλε. Ο Γλύκος έδωσε. Με εξωτερικό, ναι, με εξωτερικό φάλτσο κάνει την μπάσα. Έλα το, εντάξει. Αυτό μεταδίδεται σε όλη την ομάδα, θεωρώ εγώ. Και ήταν θέμα χρόνου να γίνει ένα λάθος μεγάλο. Και έγινε με το χειρότερο τρόπο. Τον Γλύκο τον εμπιστεύονται και συμμετέχει στην κυκλοφορία της μπάλας. Είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα στα πόδια. Δεν το συζητάμε αυτό. Απλά υπάρχουν στιγμές που σου δείχνει ότι δεν έχει την αίσθηση της σημασίας του αγώνα. Δηλαδή, ρε φίλε, okay, είσαι καλός. Μην το τραβάς. Μην παίζεις την μπάλα εκεί γύρω, αφού την έχουμε τη βλακεία. Διώξτε την. Λοιπόν, εδώ βλέπεις τι κάνει ο 44. Ποιος? Στου 44 βλέπεις τι κάνει. Τι κάνει? Που δίνει την μπάλα με τα χέρια και δεν έχει δει τον μπακάκι. Ναι, 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 ναι. Και χάνει την μπάλα. Τη δεν χάνει την μπάλα. Δεν με χάνει. Τα χέρια αριστερά παραλίγο. Την πρόλαβε ο Λέοβατς. Θέλει ένα λεπτό να λήξει το παιχνίδι, έχει μπλοκάρει την μπάλα και κάνει, παίζει γρήγορο παιχνίδι αριστερά. Χωρίς να δει αυτό, τον αντίπαλο. Παίξει γρήγορο. Είναι πίσω σου ο μπακάκι. Δηλαδή εκείνα ο μπακάκι θα έχει λίγο πιο γρήγορο σπριντ, θα σου πάρει την μπάλα. Παρ' όλα αυτά, 11 με 10 ο ΠΑΟΚ δεν κινδύνευσε. Δεν κινδύνευσε, δεν έκανε. Δεν κλείστηκε, συσπυρώθηκε, το έχει ξανακάνει, δεν κινδύνευσε. Το κακό έγινε μετά την αποβολή του Πέχαρτ. Εκεί βγήκε μια κακή νοοτροπία, νομίζω. Εκεί το φοβήθηκαν, εκεί δεν το χειρίστηκαν τόσο καλά. Εκεί ανέβηκε η ΑΕΚ, πίεση, είχε τη φάση με τον Αραβίδη. Στημένες. Ναι, αυτά ήξερες που είχε. Ότι είναι το δυνατό του σημείο και δεν έκανε τίποτα. Έχει δύο μεγάλες φάσεις η ΑΕΚ. Αλλά δεν έβγαινε για ΠΑΟΚ καθόλου. Δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα, να την ανέβει. Σαν να μην κατάλαβε ότι παίζει πάλι με παίχτη στα ίσια. Τέλος πάντων. Μετά βγήκε το έσχο τη αυτοσυντήρηση. Κάπου μετά ισορρόπησε και τελείωσε εύκολα το παιχνίδι. Έχουμε κάτι μετά το μάτς. Από εκεί που ήσουν, από δηλώσεις, από παραλυπόμενα, από διαιτησίες, από την ΑΕΚ, από οτιδήποτε. Σου έκανε θετική εντύπωση. Βασικά το κλίμα εκεί, έτσι. Και η όλη φιλοξενία. Η ήτανε πόλη, καλά. Ο Μελισανίδης. Κάτσε γράφει το Viber τώρα. Σε άλλο. Κάτσε γράφει το Viber τώρα. Δεν είναι. Είναι καλό το κλίμα μεταξύ των ομάδων στα επίσημα. Αυτό είναι σαφές. Πρώτα απ' όλα και μεταξύ φιλάθλων. Δηλαδή, εγώ είδα παρέες αεξίδων και παοξίδων μαζί. Δηλαδή, που ήξερα τους παοξίδες και ήταν αεξίδες μαζί και μιλούσαμε και τέτοια. Δηλαδή, στις κεντρικές θύρες ήταν παρέες μαζί. Έτυχε και αυτό. Η άλλωση της Κωνσταντινούπολης, σαν χθες και τα λοιπά και τα λοιπά. Πρώτη φορά που παίζει και ΠΑΟΚ μαζί, έδεσε το γλυκό. Καλό κλίμα μεταξύ των ομάδων. Δεν έχουμε, δηλαδή αν εξαιρέσεις το πέταλο που εντάξει πάντα βρίζει κάνει ράνι, γενικά οι ομάδες είναι σε καλό φεγγάρι οι σχέσεις τους. Εντάξει, δεν έχουν κανένα λόγο καμία από τις δύο να δημιουργηθεί αντιπαλότητα, διότι παλεύουν υποτίθεται για ένα κοινό σκοπό. Έχουν ένα κοινό αυτό, εχθρό. Και το κούρασε τώρα μανούρα για τη μανούρα. Από την αρχή της χρονιάς ξεκίνησε. Τον έδωσε τον Τόνο Μελισανίδης στην Τούμπα με το πέναλτι της δηλώσης του κλπ. Και πήγε όλη η χρονιά έτσι. Είναι οι παράγοντες πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα πολλές φορές. Και ο δικός μας με την ΑΕΚ ποτέ δεν έχει πει κάτι. Πήρε και το μέρος στον τελικό. Βέβαια. Έγινε για 90 λεπτά ΑΕΚ. Και γιατί ο ΠΑΟΚ ευχαρίστησε την ΑΕΚ για την φιλοξενία. Γιατί να μην ευχαριστήσει. Έγινε κάτι ιδιαίτερο. Έγιναν τα αυτονόητα, τα οποία δεν είναι αυτονόητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σωστό και αυτό. Πήγαινε ο Χαρίσης εκεί, έδινε φανέλες στην Κερκίδα. Ο άλλος που υπέγραψε. Ήθελε φανέλα του Βελίδη και την υπέγραψε κιόλας. Μπράβο το παλικάρι. Μπορεί να βλέπει μπροστά. Σου ήταν πολύ καλό το κλίμα. Καμία σχέση. Δηλαδή σε σχέση με την ντέρμπι της Αθήνας που έχω ζήσει εγώ, χαβαλέ κάναμε όλοι μεταξύ μας. Δηλαδή. Μια χαρά ήταν. Ναι. Δεν είχες μούτρα, ρε αγόρι μου, που τα μισείς. Έχει η ΑΕΚ όμως παράπονα για τον Κομίνη. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ επίσημα. Διαρροή. Το κύκλι. Και η κύκλι, εντάξει, λάθος είναι αυτό. Ο Κομίνης αυτό που κάνει στο 77 και δεν αποβάλλει τον Μπαρμπόσα είναι εγκληματίας. Ναι, όμως, σε όλο το άλλο το παιχνίδι. Υπάρχουν φάσεις που διαμαρτύρεται και ο ΠΑΟΚ. Δεν επηρεάζει την εξέλιξη του αγώνα. Δεν ο πήρε. Του Λέοβατς έξω από την περιοχή, στο μισό μέτρο, δώσουμε με ένα-δύο στιμένα τέτοια. Γιατί δεν μου τα δίνεις. Τι δηλαδή, ένα έγινε στο σωσί δύο. Όχι, ρε, και άλλα γίνανε. Και ένα στο Ροντρίγκες έγινε από τα δεξιά που δεν δόθηκε. Ωραία. Και κάποιες άλλες φάσεις εύκολα φάουλ που έπαιρνε ο Πέκχαρτ και ο... που πέφτανε κατευθείαν. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι ο Κομίνης έκανε τη χειρότερη διαιτησία του. Αλλά αυτό που κάνει ο Κομίνης με τον Παπαπέτρου στο 77, επειδή ο Κομίνης το κάνει συχνά με αντιθετικό παίξιμο κατά παίκτων του ΠΑΟΚ, το κάνει στο Χαριλάου, το έκανε με τον παίκτη του Λεωφόρο, το κάνει και χθες. Ο Κομίνης έχει πρόβλημα. Δεν σέβεται τον ΠΑΟΚ, είναι σαφές.
Δεν σέβεται τον ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, εγώ άμα κάνει παίκτη μου τέτοια γωνιά, θα φάει κίτρινη, πορτοκαλί, κόκκινη και πράσινη μαζί. Γιατί δηλαδή ο ΠΑΟΚ να παίξει με παίκτη παραπάνω μία φορά. Αλλά τι το έχουμε, επειδή έβγαλα την κίτρινη στον ΠΑΟΚ τη δεύτερη που ήταν καθαρή όπως και η πρώτη. Ωραία, δεν πρέπει να βγάλω σε άλλο παίκτη τη ΑΕΚ. Υπάρχει κάποιο κανονισμό. Μένα αυτό με τρελαίνει με αυτού. Να σου πω που έχει δίκιο να διαμαρτύρεται η ΑΕΚ. Ναι. Στον τρόπο που διαχειρίστηκε ο Κομίνης στο Γλύκο. Ο οποίος κάνει καθυστερήσεις, φίλε, από το 33. Και τρώει κίτρινη στο 92. Από το 33 έκανε καθυστέρηση. Ε, καλά είσαι. Αυτό... Ο Γλύκος έφαγε. Ο Γλύκος είναι MVP του ΠΑΟΚ μετά το Βίτορ. Γιατί έχει φάει 15 λεπτά χωρίς να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτά πρέπει να έχει αφήσει εγχειρίδιο χαλκιάς στα ποδητήρια. Ναι, ναι, ναι. Ήταν χαλκιάς χθες. Ο Γλύκος δηλαδή ήταν σημαντικός όχι για τις αποκρούσεις του, που δεν έχει καμία μεγάλη να πεις ότι χρειάστηκε να κάνει κάτι. Σε μια έξοδο μόνο που έκανε μια διπλή απόκρουση πρώτου Αραβίδη κτλ. Κτλ. Από εκεί και πέρα το κάνει έξοχα αυτό με τις καθυστερήσεις. Ακόμη και όταν δεν, δηλαδή, δεν πιάνει την μπάλα, περιμένει τον αντίπαλο ότι πιάνει την μπάλα. Μετά ξανά παίζει με τα πόδια, τη δέχεται πίσω. Δηλαδή 15 λεπτά τα έχει φάει ο Γλύκος. Ναι, όμως δεν τονίζεται αυτό για τον Βίτορ, ο οποίος φεύγει, ξέρει ότι δεν υπολογίζεται και έχει τέτοια αυταπάρνηση, τέτοια. Εγώ το λέω. Γιατί δεν τα λέτε. Και θα το ξαναπώ. Το έχω πει και θα το ξαναπώ. Ο ΠΑΟΚ θα βρει χειρότερο παίχτη από τον Βίτορ με τα τριπλάσια λεφτά. Από τώρα το λέω. Άρα κατά κάποιο τρόπο οφείλει να κάνει έστω μία επαφή τις τελευταίες στιγμές. Δεν θα γίνει. Δεν μάλλον τελείως το θέμα. Τελείως το θέμα. Αλλά για μένα είναι λάθος του ΠΑΟΚ αυτό, γιατί ξέρω. Ναι ρε παιδί μου. Άκου λίγο. Έχουμε Μαλεζά, άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Τζαβέλα, άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Ωραία. Χατζησαΐα, άλλα τρία νομίζω. Ναι. Εμένα ο Χατζησαΐας δεν με έχει πείσει. Δηλαδή εμένα στο ότι δεν ψωνίζει στόπερ από ομάδες που αμήνονται στο 1/3. Αυτό που είχα πει από την πρώτη μέρα που τον πήραμε, συνεχίζω να το λέω. Επειδή είναι μικρός, ελπίζω ότι οι στόπερ δείχνουν από κάποια φάση και μετά και περιμένω να τον δω λίγο διαφορετικό. Ωραία. Αλλά δεν τον θεωρώ πρώτης γραμμής ακόμη, μακάρι να με διαψεύσει. Εντάξει. Ο Τζαβέρας, αν παραμείνει στο ένα χρόνο συμβόλαιο, κόβω το χέρι μου ότι θα φέρει πρόταση να φύγει. Το κόβω. Ωραία. Δεν θα κάτσει δηλαδή χωρίς να ανανεώσει. Και καλά θα κάνει, γιατί τώρα έκανε την καλή χρονιά, τώρα θέλει να πάρει μεγάλο συμβόλαιο. Λογικό είναι, επαγγελματίας είναι, υπάρχει ενδεχόμενο να φύγει. Ωραία. Βίτολ λοιπόν, Τζαβέλας και μου μένει ο Μαλεζάς. Δηλαδή, και να μην φύγει ο Τζαβέλας, πάλι είμαι αναγκασμένος να βρω δύο στόπερ πρώτης γραμμής. Εγώ είμαι της άποψης ότι κρατώντας τον Βίτολ και ψάχνοντας έναν πολύ καλό στόπερ, σε σχέση με τα στόπερ τα υπόλοιπα, των υπόλοιπων ομάδων, ο ΠΑΟΚ θα είναι 5 κλάσεις καλύτερος. Περιμένοντας δύο στόπερ καινούργια, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι οι επιλογές αυτές που πρέπει. Δηλαδή για μένα δεν πειράζει στις σταθερές σε μια ομάδα. Η απόφαση έχει πάρθει βέβαια, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά που λέω. Και όποτε τολμήσαμε να πούμε κάτι καλό για τον Βίτορ, μας την πέσανε. Το άλλο το λαμόγιο έγραφε ότι έχουμε σχέση με τον μάνατζερ που δεν ξέρω ποιος είναι καν ο μάνατζερ. Τέλος πάντων. Για μένα είναι λάθος του Βίτορ. Το παλικάρι τα έδωσε όλα. Καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Τελευταίο του, πρώτο τελευταίο του παιχνίδι. Με τη γυναίκα του να αποχαιρετάει, έτσι γι' αυτό λέμε ότι αυτό ξέρουμε. Μέσα από το διαδίκτυο υπάρχουν συνομιλίες της που αποχαιρετάει και τα λοιπά. Και είναι φανερό ότι ετοιμάζουν τα πράγματά τους για να φύγουν από την Ελλάδα. Σε ατομικό επίπεδο, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ο Κίτσικου για μένα ήταν πολύ καλός. Ο Κάτσε ήταν πολύ κακός. Και ο Κάτσε αποχαιρέτησε. Και έχουμε και πλάνο σήμερα από το Μόναχο που ξεκινάει την προσπάθειά του. Στο Euro. Και δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο από τα χθεσινά. Για τον Ιβάν Σαββίδη, όλο το σκηνικό θα μας πει ο Σταύρος ο Κόλκας σε λίγο τι ακριβώς έγινε στο αεροδρόμιο κατά τη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Όλα τα σημερινά, τα δικά σας μηνύματα για διαιτητές, για παίκτες, για τον αυριανό αγώνα. Πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα δικά σας και για τα εισιτήρια και όχι μόνο.
διάφορες ερωτήσεις, διάφορες απόψεις. Θα τα διαβάσουμε όλα τώρα στην δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24. Θυμίζουμε διαιτητής στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ο Αρετόπουλος, αύριο το βράδυ στην Τούμπα, ο διαιτητής που έπαιξε φέτος και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, το παιχνίδι του πρώτου γύρου εδώ στην Τούμπα. Ένα φίλο ρωτάει, επειδή πρώτη φορά φέτος θα πάμε να δούμε παιχνίδι play-off, τα διαρκείας ισχύουν? Ισχύουν κανονικά τα διαρκείας, φυσικά δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν είναι γνωστό αυτό από το ξεκίνημα της σεζόν. Είναι φανερό ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση του κόσμου να πάρει εισιτήριο. Είναι φανερό ότι πέρα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που το απέδειξαν, πέρα από τον Ιβάν Σαββίδη που το έχει δείξει με πολλούς τρόπους, θα αναφερθούν. Και ο κόσμος το θέλει πάρα πολύ, πιο πολύ από τους υπόλοιπους, και η παρουσία στη Νέα Σμύρνη σε εκτός έδρας παιχνίδι, αλλά και αυτό που θα γίνει αύριο, είναι πολύ διαφορετικό από την διάθεση των Παναθηναϊκών, που δεν, και των Αεξίδων, οι οποίοι πήγαν τόσο καλά όλα τα πράγματα, αλλά χθες στο γήπεδο ούτε 15.000 δεν ήταν. 15 και άμα. Έτσι δηλαδή, πέρα από όλους όλους, το θέλει πάρα πολύ και ο κόσμος του ΠΑΟΚ, και αυτό σαφώς μπορεί να παίξει το δικό του ρόλο με την βοήθεια ή τη στήριξη που θα προσφέρουν και αύριο. Εμείς δίνουμε 5 εισιτήρια για όποιον προλάβει, για όποιον θέλει. Γράφεται FM και ενώ ΠΑΟΚ, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Δεύτερη ώρα με Μπάρμπα Στέργιο. Δεύτερη ώρα το με... καλύτερο σουβλάκι στον πλανήτη. Όποιος δεν πιστεύει. Στην Αθήνα αποκλείεται να βρει σουβλάκι. Όχι, δηλαδή. Ποια Αθήνα, δεν ξέρω να τρώνε. Εσύ. Ναι. Πήραμε μια χωριάτικη με το Στέργιο. Όχι χωριάτικη, κουρδομάτα, γιατί δεν παφάω. Την απάρτησε. Ναι, άκου να δεις τώρα. Και το πιρούνι δεν τρυπούσε την ντομάτα. Αρνούνταν. Εσύ έμπαινε μέσα η ντομάτα. Λίγιζε. Ήταν τέτοιο, ρε. Πώς το λένε. Δηλαδή δεν ξέρω να τρώνε ντομάτες. Ήταν, πώς το λένε, συντεμένη, ρε. Τι να σε κάνω, ρε φίλε, και εσύ ήσουν με το Στέργιο, όχι με τον Μπάρμπα Στέργιο. Ποιος έφυγε. Εδώ μιλάμε για σουβλάκια όμως. Δεν έχει, ναι. Καλό Στέργιο, καλαμάκια τέτοια. Πήρα ένα φιλέτο κοτόπουλο. Ωραία. Ναι, για και δεν ήταν μαϊναρισμένο. Καταρχήν, ρε, εσύ είναι να απορρεί πώς είναι δυνατόν το πιο γνωστό μαγαζί του στην Αθήνα να είναι ο Μπαρακτάρης. Πώς, ρε φίλε, είναι όλα παράδεκτα. Παράδοση χρόνων γι' αυτό. Τι παράδοση χρόνο στο, στο χάλια. Και το σημείο, στο τζουκάκι. Και το σημείο τέτοιο. Και μπαπ. Δεν τους βλέπουμε. Δεν τους βλέπουμε, ρε. Τι να λες. Εν τω μεταξύ, εκείνες οι πίτες λαδωμένες. Αν ο Παπαστέργιος πάει στην Αθήνα. Θα σκίσει. Θα τζιράρει 2 εκατομμύρια αυτό το χρόνο. Θα πάρει στην Αθήνα τον ΠΑΟΚ. Ο Κώστας Καραμαλής θα είναι μόνιμος πελάτης. Ναι, ναι. 9-22-20. Τηλέφωνο για παραγγελίες από τις 12 μέχρι. Μην πάρει κανένα από την Αθήνα και ζητήσει κανένα σουβλάκι. Ένα δεν είδε τι έκανε στην Αγγλία. Τι. Ψήνανε δική του και τέτοια στην Ελλάδα και φρικάρει και του στείλανε, ρε φίλε, delivery από εδώ εκεί. Με τι? Με σάντουιτς. Με σουβλάκια. Ναι. Πήραν με τη Σπίντεξ, την Κούρια, την ICS και λοιπά. Ναι, πήραμε. Ήταν σε μία μέρα, ήταν ναι. Εκεί. Και τα φάγει. Ναι. Τα είχαν σε μια ειδική συσκευασία για να μην. Του βάλαν και δώρο κοκακόλα. Το βερό σκηνικό. Και έδειχνε το βίντεο. Μπαρμπαστέγιος λοιπόν Κλεάνθος με παπά Φιγωνία. Τι θα γίνει? Ένας αύριο. Πολύ όμορφος χώρος. Τι θα γίνει αύριο εκεί? Αύριο θα γίνει μακελιό. Όπως βέβαια μακελιό θα γίνει και στον Πειρατή. Αύριο? Ναι, ναι. Αύριο στον Πειρατή. Συγγνώμη, τα μαγαζιά όλα αυτά έχουν πολύ κόσμο όταν ο ΠΑΟΚ παίζει μακριά. Και γίνονται κρατήσεις, γίνονται αυτά. Έχουν και τώρα. Την ώρα του αγώνα έχει κόσμο? Στην Τούμπα, την ώρα του αγώνα. Τι, όλοι νομίζεις μπαίνουν. Αλλά το κυριότερο στον Πειρατή είναι ότι το μισόλιτρο το παίρνει 2 ευρώ, ρε φίλε, take away. Mm. Και μέχρι να φτάσει στην Τούμπα το έχει πιει. Το έχει πιει. Μισόλιτρο 2 ευρώ τώρα, εντάξει. Και γενικά έχουμε και event διάφορα. Για να δούμε τι μου στείλε εδώ το. Εκδρομή στην Αθήνα, κληρώσεις. Τι? Ποια, ναι, για συναυλία. Dropkick Murphys. Όποιος θέλει να μπει στην κλήρωση. Αν θέλεις να είσαι στο πλήρωμα του Πειρατή, επικοινωνήστε inbox στη σελίδα του Πειρατή ή στο 2310-944-922. Και βέβαια, αύριο, μακελιό, πριν το παιχνίδι,
με take away service στον πειρατή, με πάμφθινη μπύρα ποιοτική Primator και 2 ευρώ μόλις το μισόλιτρο. Φοβερός Γρηγοράκης Μανώλης. Το Σάββατο το βράδυ με το Champions League. Ευτυχώς που ήρθε, που πάει απαράδειγμα στο μάτς και θα φτάσουν όλες τις παραγγελίες έγκαιρα. Το ασχολήθηκαν από το πρωί, ρε. Παρήγγειλα από τώρα, έλεγε για να προλάβω το. Και γράφει στο τέλος. Ήρθε και η δικιά μου παραγγελία και με ρώτησε το παιδί πόσο έλεξε τον Μπαρτσελόνα Γιουβέντους. Το περσινό. Ρε τον τύπο, ρε. Θεώσε το παιδί. Το ελπίζω και αυτό είναι στην παρέα μας. Σήμερα καινούργια εβδομάδα, πολύ ωραία πράγματα. Δευτέρα και Τρίτη εκεί η Α είναι μία συν μία. Πίνετε δύο, πληρώνετε τη μία. Και βέβαια εξαιρετική μουσική. Πολύ συχνά και live συγκροτήματα. Είναι το καλύτερο μέρος του Ευόσμου, η πλατεία εκεί. Και το λοιπόν εδώ και 25 χρόνια ξεχωρίζει και με το παραπάνω. Αν θέλετε να κλείσετε και ένα τραπέζι, 2-3-10-7-68-8-31 στο λοιπόν. Και Bet Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 299. Με ασυναγώνιστες τιμές στο σέρβις, στα ανταλλακτικά. Εκεί θα έχετε ολοκληρωμένη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Beta Auto Center, τηλέφωνο στο 46 11 63. Πάμε να δούμε γρήγορα τα μηνύματα που έχετε στείλει. 5 εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ο 739 γράφει: πέρυσι λέγαμε νωρίς η προετοιμασία. Φέτος. Φέτος τι να πούμε, φέτος. Ό,τι και να γίνει, ο ΠΑΟΚ θα παίξει Ιουλίου στην Ευρώπη, έτσι. Δεν. Αρχές Ιουλίου κάνει προετοιμασία, τα γνωστά που έχει συνηθίσει από το 2008 και μετά, 9 και μετά. Πάλι 11 μήνες, πάμε κουράγιο, με τις πωλήσεις πρέπει να πάρεις 5 Βιερίνια σε όλες τις θέσεις. Σάχοφ ρωτάει ο φίλος προφανώς για την άποψή μας για τον συγκεκριμένο Ουκρανό που από το Σάββατο αποκαλύφθηκε ότι είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής από την Τνιέπρ και αυτός που έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Ένας συνάδελφος από την Αθήνα μου λέει: Σταύρο, για 5 παίχτες από την ΤΕΠ, μήπως έχετε κλείσει τελικά τον Μάρκεβιτς. Η προσπάθεια είναι βέβαια ότι έγινε. Είναι ξεκάθαρο ότι έγινε και για αυτόν προσπάθεια. Δεν μπορεί αυτός να παίρνει θέση για τον ΠΑΟΚ, ό,τι και να είπε, να έχει ψαχθεί δηλαδή. Γιατί να ψαχθεί ο Μάρκεβιτς να μάθει κάτι για μια ελληνική ομάδα. Και να ξέρει και να έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι αυτή η ομάδα δεν και θέλει πράγματα και. Προφανώς ψάχθηκε. Γιατί ψάχθηκε, γιατί τον ενδιέφερε. Γιατί τον ενδιέφερε, γιατί του έγινε κρούση. Και προφανώς απάντησε αρνητικά. Η ΠΑΟΚ τοποθετείται γύρω από δημοσιεύματα σήμερα που αναφέρονται σε μαύρες λίστες, άσπρες λίστες, φεύγουν, μένουν κτλ. Και τοποθετείται παρότι αυτοί οι παίκτες δεν παίζουν αύριο. Εκτός του Βίτορ που βέβαια βλέπουμε ότι η σύζυγός του αποχαιρετά. Έτσι, γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι τελείωσε. Το ΠΑΟΚ λέει ότι διαψεύδει κατηγορηματικά και απορεί για την σκοπιμότητα των δημοσιευμάτων μια μέρα πριν από τον τελικό, με παίκτες που έχουν δώσει τα πάντα σε αυτή τη διαδικασία. Ουσιαστικά η ΠΑΕ κατηγορεί. Θεωρεί ότι υπάρχει σκοπιμότητα σε αυτό το δημοσίευμα. Προφανώς. Αυτή η θέση είναι και την μεταφέρουμε. Για το Σάχοφ σίγουρα έχει μια αξία, έχει παίξει ρόλο στην περσινή πορεία της Νιέπρ και φέτος όταν ξεπέρασε τον τραυματισμό του πήγε καλά. Εντάξει, είναι οχτάρι που είχε 4 γκολ, 3 ασίστ σε 10 παιχνίδια. Εντάξει. Ένα επιθετικό χαφ, στοιχεία τα οποία δεν έχουν, έχουν παίχτες του ΠΑΟΚ με καλά τελειώματα. Ευκαιρία προφανώς ήταν. Έτσι. Αυτά που γίνονται στην Νιέπρ δίνουν ευκαιρίες. Με δοκιμασμένους ποδοσφαιριστές. Το θέμα με τις επιλογές αυτές είναι ότι γενικά Ουκρανοί, Ρώσοι κτλ. Δεν εγκληματίζονται εύκολα εκτός της περιοχής τους. Αυτό είναι με προβληματίζει σε αυτές τις επιλογές. Και επίσης με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν είναι στέλεχος μόνιμο της Εθνικής Ουκρανίας, είναι. Όποτε είναι υγιής, τελευταίο διάστημα μπαίνει στην Εθνική. Εντάξει. Έχει και μεγάλη προοπτική ο συγκεκριμένος. Και αρχηγός στην ΕΠ ήταν και δοκιμασμένος με χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Επαναλαμβάνουμε ότι χρειάζονται προσωπικότητες, χρειάζονται ηγέτες. Στον ΠΑΟΚ νομίζω ότι σε αυτό δεν διαφωνεί κανείς. Πώς προβλέπετε για αύριο 11, ρωτάει ένας φίλος. Να ξαναφερθήκαμε.
Υπομονή θέλει αύριο για να πετύχουμε το στόχο μας, γράφει ένας άλλος, σίγουρα. Άλλος γράφει, ποιοι ήταν οι παραδόφατσες που εντυπωσιάστηκαν από τον Σάμπο και τον έφεραν. Ήταν οι ίδιοι που έφεραν τον Τζίμιροτ. Και τι να πεις δηλαδή, ότι... Οι ίδιοι που φέραν βέβαια και τον Ροζάιρο, οι ίδιοι που φέραν και τον Όλσεν, οι ίδιοι που φέραν και τον Λέοβατς. Καλές και κακές στιγμές. Θα είχαν 10 στα 10, θα είχαν. Μηνύματα για τα εισιτήρια. Φίλος από την Αθήνα γράφει, τις τελευταίες ημέρες φουντώνει μια προπαγάνδα περί της απροκάλυπτης διαιτητικής εύνοιας του ΠΑΟΚ. Με αποκορύφωμα κάποια ακραία συμπλεγματικά σχόλια που ακούστηκαν χθες το βράδυ από ρεπόρτερ της ΣΑΕΚ και τα λοιπά, και έχει μοιράσει πόνο ο Ιβάν. Δεν πειράζει, ας γκρινιάζουν και για τον ΠΑΟΚ, και μπορεί να γκρινιάζουν και πολύ πιο συχνά. Αυτό το πράγμα το είπε ο Βασιλαράς. Εντάξει. Φίλος γράφει, δύο σκαριές στον Τζαβέλα και στον Κίτσιο. Αυτό τώρα είναι αλήθεια, τον πάω τηλέφωνο μετά. Αυτό που νομίζουν όλοι ότι μπορούν να μου λένε εμένα να κάνουν. Τι είναι αυτή η δύο σκαριές σε Τζαβέλα και σε Κίτσιο στο 20 λεπτό και δεν έδωσε κάρτα, γράφει για τον διαιτητή χθες. Και εκεί ο Μπαρμπόσα πάλι είναι στον Κίτσιο, μια κλωτσιά την έδωσε στο ξεκίνημα. Είναι η αλήθεια. Επίσης ο Μπαρμπόσα που λένε όλοι δεν είναι η πρώτη κίτρινη, κάνει βουτιά να πάρει πέναλτι ένα λεπτό πριν, εντάξει. Για τα play-off και τα διαρκείας είπαμε. Υπάρχει θέμα Τσιγκρίνσκι και αυτός στόπερ από εκεί, από την ίδια πλευρά. Και Χολέμπας, αναρωτιέται ο φίλος, ποια είναι η γνώμη σας εδώ. Δεν είναι θέμα γνώμης, εδώ είναι αν υπάρχουν πληροφορίες ή δεν υπάρχουν. Προφανώς με τους Ουκρανούς της Ντνιέπρ θα έχουν γίνει πολλές επαφές. Αυτό αποδεικνύεται. Οι δύο ήδη έχουν πιστεί και έχουν συμφωνηθεί με τον ΠΑΟΚ. Ο Τζιγκρίνσκι είναι ένα στόπερ, εντάξει, καλό επίπεδο. Τώρα πρέπει, δεν πρέπει, θα δούμε. Ένας γράφει για το φαγητό και τα λοιπά. Για τη θέση της ΠΑΟΚ αναφερθήκαμε. Κάποια ακόμα μηνύματα. Σε αυτούς που είναι δυσαρεστημένοι με την ομάδα, θύμισε τους ότι και η ομάδα Βόλη έκανε κάτι ανάλογο με μέτρια κανονική σεζόν και εξαιρετικά play-off. Εκείνους τους αποθεώνουμε και αυτούς όχι. Γράφει ένας φίλος συγκρίνοντας το ποδόσφαιρο με το Βόλη. Άλλος φίλος γράφει εντεκάδα για αύριο, Γλύκος, Κίτσιου, Βίτων, Μαλεζάς, Λέοβας, Τσίμερο, Τζιόλης, Χαρίσης, Πέλκας, Ροντίκες και Κλάους. Και γράφει ότι δεν έχει παίξει στην Εθνική, ο Σάχοφ έχει κληθεί, είναι... δεν έχει παίξει, λέει. Εγώ δεν τον είδα διεθνή, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Νομίζω ότι έχει κληθεί, αλλά εντάξει. Τώρα δεν είναι στην προεπιλογή της Ουκρανίας. Κάνω λάθος. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής και με όλα τα μηνύματα. Τώρα, σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη γίνεται μια συγκέντρωση εκπροσώπων ποδοσφαιρικών ενώσεων. Μάχη γίνεται για την ΕΠΟ. Υπάρχει γενική συνέλευση σε 3-4 εβδομάδες. Οι εντυπώσεις παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Έκανε μια συγκέντρωση ο Γκυρτζίκης και έβγαζε προς τα έξω ότι έχει 37 ενώσεις μαζί του. Γίνεται μια άλλη συγκέντρωση σήμερα εδώ, της αντιπολίτευσης. Θα βγάλουν και αυτοί ένα νούμερο για το πόσες ενώσεις έχουν μαζί τους. Διάφορες καταγγελίες για απειλές, για εκβιασμούς, να μην πάνε εκπρόσωποι. Κανα δύο ήταν χθες μαζί μας. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω όταν γίνεται τόσο μεγάλη μάχη για τις εντυπώσεις και ρωτή θα βγει. Δεν υπάρχει ουσία σε αυτό. Πάζω να ξέρετε. Όχι, δεν υπάρχει ουσία. Για μας δεν υπάρχει ουσία. Για τον μικρό κόσμο των ομοσπονδιών και των ενώσεων.
Έχει τεράστια ουσία. Τι άλλο να κάνει αυτή η ΕΠΟ, ρε παιδιά? Την Παρασκευή τιμωρήθηκε. Έφτασε στο σημείο να τιμωρηθεί η εθνική ομάδα, να χάσει παιχνίδι στα χαρτιά, επειδή έπαιξε ποδοσφαιριστή που δεν έχει το δικαίωμα να παίξει στην εθνική. Δηλαδή έχουν γίνει τόσα και. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει γίνει. Τους προέδρους των ενώσεων δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Όχι όλους, εκεί. Κάποιους περισσότερους. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Όσοι είναι μπλεγμένοι και διαπλεκόμενοι δεν τους ενδιαφέρει. Κανένας πρόεδρος ένωσης δεν ξυπνάει μια μέρα και είναι πρόεδρος της ένωσης. Όλοι έχουν μια διαδρομή. Όλοι έχουν κάποιες συνδέσεις, κάποιον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται γενικά με τα πρόσωπα και τις καταστάσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το πρώτιστο στην επιλογή του ποιον θα ψηφίσει ο πρόεδρος της Ένωσης, που είναι εκλέκτορας εκεί και ψηφίζει, και ψηφίζουν με ένα περίεργο τρόπο γενικά στην ΕΠΟ. Λοιπόν, το τελευταίο που θα δει είναι αν μπήκε ο παίχτης με αντικανονική συμμετοχή και έγινε ρεζίλη, ή αν έχουν γίνει αυτές τις παλινοδίες, ή αν σφυρίζει η διαιτησία τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό διαφορετικά από τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό λέω ότι εδώ τώρα, όσο πιο βουβά γινόντουσαν κάποια πράγματα, ίσως και καλύτερα. Εγώ, ακόμη και αυτές οι συγκεντρώσεις που γίνονται της αντιπολίτευσης, τσακόβερεσέ. Δεν σου παίζεται λέω, εκεί όμως, το παιχνίδι. Επειδή το έχουμε ψάξει το θέμα αρκετά, αυτοί εδώ υπάρχουν πολλοί οι οποίοι περιμένουν να δουν ποιος προηγείται. Οι εντυπώσεις θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Πρόσφατα με πήρε από Ένωση της Νοτιού Ελλάδος ένας φίλος και μου λέει: Σταύρο, δικός μου περιμένει να δει ποιος είναι ο νικητής. Αυτός πάει πάντα με τον νικητή. Υπάρχουν αυτοί που πάνε πάντα με τον νικητή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται? Γι' αυτό παίζεται αυτό το παιχνίδι εντυπώσεων. Βέβαια, που εμάς μας φαίνεται καραγκιοζλίκι. Όχι, ρε, εσύ. Αλλά είναι. Το ρίσκο, γιατί σου λέει: Άμα χάσουν, άμα πάω εγώ ανοιχτά με τον έναν που χάσει, μετά όλη την πενταετία θα είμαι στην απέξω. Θα μου κόψουν λεφτά, θα μου κόψουν διαιτητές, θα μου κόψουν παρατηρητές, θα μου τα κόψουν όλα. Εδώ ρε, έχει Βέρεια ίδιους διαιτητές με Θεσσαλονίκη. Ρε. Η Βέρεια, ο Καραμελίδης. Ίδιους διαιτητές. Έχει ταμείο η Βέρεια και δεν έχει Θεσσαλονίκη. Με 230 ομάδες. Αν δηλαδή υπάρχει μια ποδοσφαιρομάνα σε αυτή τη χώρα, είναι η ΕΦΣ Μακεδονίας. Που έχει βγάλει 500 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές τόσα χρόνια. Και αυτή εδώ δεν έχει μία και έχει η Βέρεια. Και μιλάω και τζίκης για εκβιασμούς. Δεν έχει τσίπα πάνω του να το λέει αυτό το πράγμα. Τσίπα. Αλλά τελειώνει το παραμυθάκι. Πώς τελειώνει όμως, Σταύρη? Τελειώνει. Δεν έχει ούτε καν υποψήφιο. Τελειώνει. Θα κατέβει, μην έχουμε. Τα συζητάμε τώρα. Για εντυπώσεις. Ναι, τα συζητάμε. Να δούμε ποιο θα βάλουμε. Από τη στιγμή που χάσανε και την Αθήνα, Άκη. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Η πλευρά έχει υποψήφιο τον Κυριτζίκη. Τι να βάλεις εσύ? Ας μην πει κανένας. Ας μπει αυτός ο κόνος που έχουμε στην προπόνηση. Ο παίκτης, πώς το λένε. Ναι. Σωστό και αυτό. Δεν του κόβει καθόλου. Εντάξει ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα? Όλοι ψάχνουν καταστάσεις, αυτά ζητήματα. Υπάρχει κάτι που δεν αναφέραμε? Για Ιβάν Σαββίδη δεν μας είπες εσύ καθόλου. Τώρα θα σου πω. Τι έκανε, ήτανε πραγματικά ευτυχισμένος? Τον έχεις δει ξανά έτσι να βγάζει αυτή τη χαρά? Πώς ήταν μόνος του, ήτανε, έτυχε, τι έγινε? Πες μας λίγο για Σαββίδες, πώς ήταν? Φίλε, τώρα, τον είδες χαρούμενο? Θα σου πω εγώ τι έπαθα. Μου λέει ένας με το που προσγειωνόμαστε, μου λέει ο Σαββίδης κάτω μας περιμένει. Ο πιλότος, σου είπε, το ήξερε. Μου λέει ένας αυτό το πράγμα. Λέω, τι λες ρε, ο μικρός? Μου λέει, όχι, ο κανονικός. Λέω, άσε ρε τώρα, και νομίζω με τρολάρει. Κατεβαίνουμε από το τέτοιο. Μου λέει, τι δεν τον είχες ικανό? Ρε γόρι μου. Είναι ο Σαββίδης. Ρε, εσύ δεν περιμένω αυτό το πράγμα εκείνη την ώρα. Περιμένω μια να φάμε κανένα γκολ στο 90, μας περιμένουν καμιά 500 άτομα να μας σκοτώσουν. Ωραία, δεν περιμένω μετά το χι το Σαββίδη εκεί. Μία και μισή. Ναι, και βέβαια δεν τον περιμένω αφού καταλαβαίνω ότι δεν με τρολάρει μπαίνοντας στο λεωφοριάκι. Ναι. Δεν τον περιμένω, ρε φίλε, να μας περιμένει στην πόρτα που μπαίνω από το αεροδρόμιο στην αίθουσα. Πού να σε περιμένει, στην πίστα? Απ' έξω περιμένει την ομάδα στο λεωφορείο να μιλήσει, να κάνει μια χειραψία. Δεν κρατιέται, ρε φίλε. Και δεν κρατιέται, ρε φίλε. Μήπως σε πέρασε για παίχτη και σου δούσε και σε ένα το χέρι? Όλους, ρε. Τι, μόνο εμένα, ρε. Όλους. Όλους, ρε. Ταξιδιώτες. Ρε, πόσο ανάγκη έχει να χαρεί αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Αυτός, άμα κάνουμε καμιά κουτσουκέλα και πάρουμε κάποιο πρωτάθλημα, από τη χαρά του μπορεί να στέλνει βόμβες στα Σκόπια, στην Τουρκία. Πάρε ξεκινήσει κανένα πόλεμο. Πάρε με χρόνια με καιρούς. Πάρε τηλέφωνο τον Φάνη να μάθει παραλυπόμενα. Λογικά μαζί πρέπει να περιμέναν εκεί. Κάτι θα του είπε του Φάνη, δεν μπορεί. Θα του δώσει το χέρι. Φαντάζεσαι
Ας μην το πω. Λοιπόν, τέτοια χαρά, ε. Ας το σου λέω, δεν υπάρχει. Τι ώρα να κοιμήθηκε χθες το βράδυ του, γιατί τους πήγε στο... Οι τρεις αγκαλιές μεγάλες. Ναι. Ίβιτς. Ναι. Μίχελ. Ναι. Και Γκαγκάτσι. Για τον Γκαγκάτσι υπήρχε και ένας του. Που του έκανε αγκαλιά. Σαν να τον ευγνωμονούσε. Είδα εγώ το βίντεο. Ο Μακ. Ναι. Το επιδίωξε ο Σλοβάκος και τον αγκάλιασε. Λέει σαν να του έλεγε ευχαριστώ για όλα. Μπράβο το παλικάρι. Φιλότιμος. Εντάξει, και να φύγει τα λοιπά, ούτε προκάλεσε. Λίγες φορές κόλλησε το μυαλό του. Συνεννόησε με τον Πάουκ είναι αυτό, ε. Ναι. Μπορεί να ήθελε και να τον καταλαβαίνουμε να παίξει στο χθεσινό φιλικό της Σλοβακίας. Μπορεί να κινδύνευε η θέση του, σου λέει πολλά και διάφορα. Γκρίνιαζε λίγο. Αλλά έμεινε και. Ναι, δεν έκανε διαφορά, αλλά δεν σε πούλησε κιόλας με την έννοια ότι δεν προσπάθησε. Το πάλεψε. Το πάλεψε. Και αυτή η κίνηση σε αγκαλιά του Σαββίδη, σαν να του λέει ευχαριστώ για όλα, είναι ωραία. Ένα φίλο ζητάει ένα σχολιάσμα του πρωτοσέλιδου που αναφέρεται για αποχώρηση παιχτών. Το σχολίασε και ο ΠΑΟΚ. Και... Εντάξει, εμείς είμαστε κατά αυτής της νοοτροπίας. Δεν υπάρχει καμία είδηση. Απλά για μένα το μεμπτό είναι ότι μπαίνει και το όνομα του Ζαβέλα για εμπορικούς λόγους. Καθαρά πιστεύω. Δηλαδή, πώς υπάρχει απόφαση να φύγει ο Τζαβέλας που είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ φέτος. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή η απόφαση πουθενά, βέβαια. Εντάξει, και δεν υπάρχει και ρεπορτάζ σε αυτό το πράγμα. Είναι ο Μπερμπάτοφ που θα φύγει έτσι κι αλλιώς. Είναι ο Βερίδης που έχει την οψιόν επιστροφής. Είναι ο Βίτορ που δεν έχει ανανεώσει. Είναι ο Μακ που ξέρουμε όλοι ότι θα πουληθεί. Είναι. Και πετάμε και έναν Τζαβέλα για εμπορικούς λόγους. Κατάλαβες. Εκεί έχουν καταντήσει τον ΠΑΟΚ. Να κάνει ο άλλος για να πουλήσει δύο εφημερίδες. Από τις 600 να τις πάει σε 612. Ωραία. Να παίζει με τα περιουσιακά στοιχεία του ΠΑΟΚ και με τον ΠΑΟΚ παραμόνες αγώνων. Εκεί φτάσαμε. Εντάξει. Τι να πει κανείς. Καλά κάνει ο ΠΑΟΚ και παίρνει θέση σε αυτό το θέμα. Αλλά το να παίρνει θέση από μόνο του δεν είναι κάτι απλό. Χρειάζεται και περισσότερα πράγματα. Σε έναν ακόμα φίλο, τα διαρκείας κανονικά ισχύουν για αύριο. Άλλος φίλος εδώ στο διαδίκτυο, για μένα προσωπικά να βγούμε αύριο πρώτη και κατά ψέματα δεν μπορώ να χωνέψω άλλο αποτέλεσμα. Η χρονιά είναι άκρως επιτυχημένη. Γιατί από την αρχή της χρονιάς ο στόχος ήταν το κύπελο και η πρώτη θέση στα play-off. Στο κύπελο είδαμε τι ακριβώς έγινε και η πρωτιά στα play-off είναι ανοιχτή. Το ταβάνι αυτού του ρόστερ ήταν αυτό. Οι ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός βγήκαν πιο πάνω από εμάς επειδή παίρναν τα μικρά μάτς. Στα μεγάλα μάτς δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Είχαν και καλύτερη διαχείριση αυτή από τον προπονητή τους. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Και ήταν πιο. Χωρίς Ευρώπη και χωρίς 40 θλάσεις. Χωρίς Ευρώπη και χωρίς 40 θλάσεις και χωρίς επένδυση σε μικρές ηλικίες. Γιατί μην ξεχνάμε, ο ΠΑΟΚ είναι το δεύτερο πιο νεαρό ρόστερ στο πρωτάθλημα πίσω από τον Πανιόνιο. Για τον Λέτο γράφει ένας φίλος. Δώρο ήταν το χθεσινό γκολ. Γιατί ο αμυντικός δεν έκανε βήμα να τον βγάλει offside και ο άλλος δεν μάρκαρε. Εντάξει. Καλός είναι ο Λέτο. Νομίζω προσέφερε πιο πολλά στον Παναθηναϊκό από ό,τι περίμεναν όλοι με τη μεταγραφή του. Α, και άλλα μηνύματα. Γράφει φίλος για τους δύο ρεπόρτερ ότι έκαναν ρεσιτάλ προπαγάνδας. Αλλίωση αποτελέσματος στο μάτς με ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ ήταν η πιο ευνοημένη ομάδα από τη διαιτησία τα τελευταία δύο χρόνια. Οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού αποκλείται να μιλούσαν χειρότερα για την ομάδα μας. Γράφει. Τους πόνεσε όλο αυτό που έγινε. Άλλος γράφει για τη μετάδοση τηλεοπτική στο Satellite υπέρ της ΑΕΚ, Γκρίνια κτλ. Ότι ήταν καθαρό πέναλτι του Λέοβατς και τσιμουδιά στην αγωνία του Μπαρμπόσα. Μάλιστα. Του Λέοβατς ποιο πέναλτι. Εκείνο που έπεσε ο Μπαρμπόσα στο πρώτο ημίχρονο και ζητούσε πέναλτι. Ήταν καθαρό πέναλτι εκείνο. Έτσι υπόθηκε στο τηλεοπτικά στο Satellite. Ποιος κάνει το Satellite. Ναι, γνωρίζω. Δεν πληρώνουμε εμείς για Satellite και... Έχει μεταδώσεις δορυφορικά Satellite για τους Έλληνες... Εμείς δεν πληρώνουμε γι' αυτό. Άλλο. Τι το δικό μας είναι το ιντερνετικό. Το Λαόλα. Μήπως εννοεί ότι η μετάδοση της Nova που πουλάει... Αυτός είναι. Στους Έλληνες του εξωτερικού η Νόβα. Για τον Μακ γράφει ένας φίλος ότι χθες μέχρι και κεφαλιά πήρε. Αυτό δεν το είδα. Πήρε μία. Πήρε κεφαλιά. Ναι. Μπράβο, άμα το έκανε και αυτό. Μπράβο του. Έφυγε ο Αντώνης Κανάκης. Ποιος θα συντονίσει τώρα την εκπομπή. Έφυγε ο Κανάκης. Πώς θα πέφτουν τα βίντεο. Έφυγε ο Κανάκης. Τι να κάνω. Μοιάζουν λίγο και στο κεφάλι γιατί έχει εξαιρεώνει. Ναι.
Δεν πειράζει. Δουλειές έχει το παιδί. Παντρεμένος άνθρωπος, ρε φίλε. Να το λυπάσαι. Να το λυπάσαι. Ναι, μωρέ. Αυτή παντρεμένη. Αυτή παντρεμένη, να πούμε. Τίποτα, φίλε. Τίποτα, τίποτα. Κοινωνία όλα μηδέν. Άγαλμα στο Διαμαντίδη, στο ΆΚΑ θέλει ο άλλος. Αυτοί οι μπασκετικοί με έχουν κουράσει αφάνταστα. Αλλά τέλος πάντων. Το άλλο. Που. Ας πάρουμε, ναι. Που οι μισοί που παίζουν στον που παίξαν στον τελικό κινδυνεύουν να μην πάνε στο Euro. Αυτό πώς το εξηγείς? Μετά λέμε γιατί φοβόταν ο Μακ. Ναι, 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 έχουν, να παίξει. Ναι, ναι, έχουν πολύ θέμα. Πράγμα. Έχουν πολύ πράγμα. 2-3-1-0-2-87-8-8-8 μπορείτε να καλείτε τηλεφωνικό κέντρο του Λίμπερο κατά θέμα. 4-5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός αύριο FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 5-45-26. Ας πάρουμε την πρώτη γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Ναι, Χριστό. Θα βγάλεις γραμμή. Ναι. Έπεσε. Ωραία, δεν έπεσε. Έπεσε. Πήρε κάποιος πολύ γρήγορα, αλλά μετά τι έγινε εκεί. Άντε, ανοιχτές οι γραμμές. Κάνατε ταρτάκι ακόμα. Ούτε. Είναι ο Κόλγας ευδιάθετος. Θα σας δώσει ταξιδιωτικό ρεπορτάζ. Τι έκανε στην Αθήνα Σάββατο βράδυ? Σάββατο βράδυ. Ναι. Κοιμήθηκα. Πλάκα είναι. Εσύ τώρα τρία ταξίδια σε 10 μέρες. Είναι κούραση. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Δύο-τρία πραγματάκια εντάχει να πούμε. Πρώτον, δύο τα βασικότερα για την καινούργια χρονιά. Δεν τελείωσε η χρονιά, φίλε. Ναι. Ένα το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι για μένα δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εξαρτάται από το αποτέλεσμα μιας βραδιάς μεθαύριο το τι προγραμματισμό θα έχει κάνει του χρόνου. Εντάξει, εγώ διαφωνώ σε αυτό και το εξήγησα. Εγώ θέλω να πετυχαίνει στόχους η ομάδα. Εντάξει. Ακριβώς. Το δεύτερο είναι αυτό. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη από το να παίξει μπάλα ή να φέρει. Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από αποτελέσματα. Ναι. Έχει τελειώσει για μένα και το λέω και στις παρέες μου που βλέπουμε αγώνα. Εκνευρίζεται το άλλος γιατί χάσαμε τον Παναθηναϊκό, εκνευρίζεται το άλλος γιατί χάσαμε από την ΑΕΚ, χάσαμε τον Ολυμπιακό. Το ντέρμπι είναι ντέρμπι. Μπορεί να το χάσεις, μπορεί να το κερδίσεις. Μπορεί σε μένα να μου φτιάξει μια ομάδα, θα πηγαίνει στην Τρίπολη, στο κάθε χωριό και θα κερδίζει. Και θα τη βλέπω άλλος και θα λέει αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ, διπλό ρε φίλε. Εντάξει, ναι, μπορεί άμα γυρίσει ο Θεός, αλλά είναι διπλό. Πανθρακικός ΠΑΟΚ είναι διπλό. Ατρόμητος ΠΑΟΚ είναι διπλό. Τέτοια ομάδα. Αυτή την ομάδα μου είχε και ο Σάντος παλιότερα. Ναι, αποτέλεσμα. Τέλος. Αυτό το έχει ψηλιαστεί ο Ίβιτς και βλέπουμε μια ομάδα που βλέπουμε τώρα. Ποιο? Ξέρει ο Ίβιτς πολύ καλά ότι πέντε αγώνες ό,τι και να έκανες, αν δεν το κάνεις και στον έκτο, ξέρει πολύ καλά ότι είναι σαν να μην έκανες τίποτα. Αποτέλεσμα. Φέρει τα αποτελέσματα στον ΠΑΟΚ και ανθρώπους που να ξέρουν να φέρουν αποτελέσματα. Ας την μπάλα, η μπάλα έρχεται. Το αποτέλεσμα δεν έρχεται ποτέ χωρίς μπάλα. Θα έρθει μία, θα έρθει δύο. Χωρίς τακτική και μπάλα δεν έρχεται το αποτέλεσμα. Πρέπει να φέρουμε αυτό το πράγμα. Και δεύτερον και κυριότερον, δεν υπάρχει ομάδα στην Ευρώπη που να έχει 40 φάσεις. Και στον κόσμο ολόκληρο. Δεν ξέρω στην Αφρική. Αλλά στην Αφρική δεν έχουν φάσεις λόγω ιδιοσυγκρασίας. Τι θέλεις να πας στην Αφρική όταν η μαμά πηγαίνει με το μωρό αγκαλιά 40 χιλιόμετρα να πάρει γάλα, ρε φίλε. Και το γήπεδο είναι σε χαλικόδρομο. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μπορεί να μιλάμε για σοβαρότητα ομάδας τώρα με 40 τραυματισμούς μυϊκούς. Δεν ξέρω τώρα αν είναι το γήπεδο, αν είναι το προπονητικό κέντρο, αν είναι... Για μένα επίσης δεν μπορεί να ακούγεται η ατάκα ότι έχει πολλές υποχρεώσεις η ομάδα. Παίζει Τετάρτη Σάββατο, Τετάρτη Κυριακή κτλ. Ο ΠΑΟΚ στην πιο normal χρονιά του είναι ομίλους Europa, πρωτάθλημα, play-off και κύπελο τουλάχιστον τετράδα. Over 50 παιχνίδια είναι. Ναι, αυτό είναι μια normal χρονιά του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Που θα μπει να παίξει ένα προβληματικό το καλοκαίρι, τουλάχιστον, θα παίξει 6 αγώνες στον όμιλο, το πρωτάθλημά του, τα play-off, αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, αλλά λέμε τώρα για το τι γίνεται από το 2009 μέχρι σήμερα. Και ένα κύπελο πάει μέχρι τους 4. Εάν ρε παιδιά θεωρούμαστε κάτι, το ξέρουμε ότι δεν μπορεί να το βγάλουν οι παίχτες και παθαίνουν φλάσεις, δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτά πρέπει να λυθούν. Είναι η άλλη. Φίλε, αυτή η κουβέντα ξεκινάει όταν δεν υπάρχει καλή διαχείριση εντός ομάδας του ρόστερ. Αυτό λέμε τώρα. Εκεί καταλήγουμε. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να λυθεί. Με την έννοια πια ότι είναι πολύ εύκολο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να θεωρείται στα αυτονόητα. Μια διαχείριση μιας ομάδας, το πώς στείνεται το ρόστερ, το ποιοι θα είναι οι ρολίστες και ποιοι θα είναι οι παίχτες που θα κάνουν διαφορά, πώς θα γυμναστούν, πώς θα βγάλουν χρονιά, τι διατροφή θα έχουν. Πλέον αυτά στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να θεωρούνται δύσκολα.
Όχι. Έχω λάθος αυτό, ρε Σταύρο. Όχι, όχι, αλλά θα πρέπει να αναλάβουν και οι παίκτες τις ευθύνες τους. Ναι, δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά κάποιες φορές. Και να, όποιος δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του να έχει κόστος στο τέλος σεζόν. Ακριβώς, δηλαδή κάποιος θέλει να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Ότι γιατί δεν ανέλαβε το κόστος, τις ευθύνες σου, έχει κόστος. Είσαι επαγγελματίας, το πληρώνεσαι. Δεν μπορεί να. Είναι απλό όμως, δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται και δεν μπορεί να γίνει. Τώρα εσείς μπορεί να ξέρετε και περισσότερα. Δηλαδή 5 θλάσεις του Ζάιρο, 8 όπως ήταν. Δεν μπορεί τώρα αυτός ο άνθρωπος παίζει 20 λεπτά και τραυματίζεται. Κάτι γίνεται. Και τραυματίζεται στο ίδιο σημείο αυτός βασικά. Έχει μια ευπάθεια συγκεκριμένη. Είναι ξεχωριστή περίπτωση αυτός. Λέω, γιατί δεν την είχε. Εγώ νομίζω ότι το ιστορικό δεν είχε. Είχε και χιαστούς. Είχε και... Άλλο χιαστή, άλλο μυϊκός. Ναι, σου λέω το. Είναι από κόλλησε το πόδι μου στο κέντρο και ξέρω εγώ στο γήπεδο και γύρισε. Αλλά η μυϊκή. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Να μην μιλάμε, να μην τα μιλάμε. Πάμε μεγάλο. Εγώ λέω να ανέβω. Έστειλα και μήνυμα για το εισιτήριο, αλλά τέλος πάντων λέω να ανέβω μεθαύριο. Άντε πάω. Και βλέποντας και κάνοντας 4 ώρες ταξίδι είναι, θα το κάνουμε. Θα περάσουμε καλά. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται? Δόξα τω Θεώ, καλά λέμε. Mm-hmm. Λοιπόν, εξαίσθηση περιγραφή από το συνδρομητικό, δεν ξέρω αν ήταν το satellite ή το κανονικό, γιατί το βλέπα από ίντερνετ, ήταν το λιγότερο εμετική, έτσι. Δηλαδή, εντωμεταξύ άκουγα εσένα και μετά από 20 δευτερόλεπτα έβλεπα τη φάση και άκουγα τον σχολιασμό. Δεν υπάρχει. Το Τζουκαλά, τον αντίστοιχο της ΑΕΚ να είχες, θα έκανε πιο normal περιγραφή από αυτά που άκουσα εγώ χθες. Αν έπαιρνε θέση, δεν ήταν το συνδρομητικό. Άκουγες τον Μιχάλη Τσόχο στον Αντένα. Τσόχο. Ναι. Τσόχος ήτανε. Ναι, όχι ο κοντός ο Τσόχος, του Γκαζέτα και του ΟΤΕ. Η φωνή του Τσόχου. Ο άλλος, ο ψηλός με τα γυαλιά, ναι. Ελά, ήταν απίστευτη η περιγραφή. Δεν υπάρχει. Και άιντε και κατεβαίνει και ο τροματοφύλακας μας και να βάλουμε τον γκολ τώρα και τέτοια πράγματα σου μιλάω. Δηλαδή η τελευταία φάση του αγώνα ήταν ορμάτωμα για τον ομάχη. Όλη την περιγραφή από το 30 και μετά που μπήκα μέσα και άρχισα να βλέπω δεν υπήρχε. Πρώτη φορά πάντως που τελειώνει η χρονιά και είμαστε καλύτερα από ό,τι ελπίζαμε. Περίμενε. Είμαστε, δεν περιμένω. Αγόρι μου, περίμενε και το παιχνίδι αύριο. Να χαρούμε. Δεν παίζει ρε Σταύρε τέτοιο ενδεχόμενο για μένα. Καλά, δεν παίζει, εντάξει. Αρχίστε τώρα τις βλακίες, πηγαίνετε να πανηγυρίσετε στο γήπεδο, ενώ δεν έχουμε κερδίσει. Δεν θα πανηγυρίσω πουθενά, θα τα πούμε και την επόμενη του αγώνα. Αλλά δεν νομίζω, τουλάχιστον αυτό που μου έχει δείξει μέχρι τώρα. Μου δείχνει μια απίστευτη σταθερότητα που αν υπάρξει κάτι διαφορετικό θα είναι αιτιολόγητο. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι πολλές φορές η χαλαρότητα που υπάρχει στα Πέριξ επηρεάζει και την ομάδα. Δεν υπάρχει χαλαρότητα, υπάρχει σταθερότητα. Εντάξει, σταθερότητα. Δεν είδα χαλαρότητα, εγώ με συγχωρείς. Εγώ βλέπω χαλαρότητα στα Πέριξ. Μια σιγουριά η οποία δεν αρμόζει σε ένα παιχνίδι τέτοιας μορφής χωρίς αύριο. Εγώ στο λέω ότι είμαι έμπειρος. Το έχω δει το έργο. Και εσύ το έχεις δει το έργο, αλλά εγώ τη ζω την ομάδα πιο κοντά. Ναι, μιλάμε για παιδιά τώρα, δεν μιλάμε για. Για τίποτα φιλόσοφους. Εντάξει. Κατάλαβε. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε καλή φάση. Μακάρι. Θέλω να πιστεύω. Μακάρι. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Τι έγινε. Όλα καλά. Mm. Έτσι και εγώ έχω ένα φίλο μου Βάζελο. Λέω, έλα, θα πάτε τρία, θα έρθει μαζί μου στο γήπεδο. Μου λέει, πες το κι αλλιώς. Ναι, εντάξει, ρε, την μπάλα είναι. Εσύ από αυτούς έχω χάσει παιχνίδι με 22-5 τελικές τώρα, πλάκα μου κάνεις. Από ό,τι λέω ότι είσαι Βάζελος και θα σε σηκώσει με πάνω στα χέρια και θα σε βγάλει. Λοιπόν, εσύ Σταύρε, συμφωνώ μαζί σου 99,9% σε αυτό που λέω. Όπως το πρωί που έκανες στην προηγούμενη εκπομπή, το πρωί έκανες την ανάλυση πολύ ωραία για τον Ήδη. Όταν ρε φίλε όμως τον πετάς, εκείνο το εκπληκτικό για τον Κίτσι. Δεν μπερδεύεις ρε φίλε. Ρε φίλε, είναι ο πιο είναι σταθερός ρε φίλε, δεν μου κάνει ζημιά. Είναι κόβει μπάλες συνεχώς. Αμυντικά εγώ τον βλέπω, εντάξει. Εγώ τον μπακ τον κρίνω πρώτα αμυντικά και μετά όλα τα άλλα. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά δεν γίνεται να παίζει τρία χρόνια στον ΠΑΟ. Συνεχόμενα έτσι. Ρε φίλε. Και να μην μπορεί να βγάλει μια σέντρα και μια παλιά ρε φίλε.
Δεν ήταν επιθετικά ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Λεόβατς ανέβηκε χθες. Ο Λεόβατς στο χθεσινό παιχνίδι δεν σου έδειξε. Τα προηγούμενα ήταν πολύ καλός. Μιλάμε για το 4, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το 4 πήρε στην αμυνά και το 3-5-2 αυτό το παιδί ήταν αλλού για αλλού. Και δεν έφυγε αυτός. Ναι. Εγώ θέλω να πω απλά, γιατί τον Κίτσικη τον έχουμε κρίνει πολλές φορές. Αρνητικά, όπως το κρίνουμε αρνητικά, το κρίνουμε και θετικά. Το ότι λέω μια καλή κουβέντα για ένα παιδί που για μένα πάει καλά σε ένα διάστημα, δεν σημαίνει, ρε φίλε, ότι δεν φαντάζομαι τον ΠΑΟΚ του αύριο χωρίς αυτόν. Κατάλαβες που μπερδεύεστε εσείς. Δηλαδή, εγώ χθες βλέπω τον Κίτσιου να συμμαζεύει 3-4 φορές λάθη τον ΧΑΦ. Να μην το πω. Να το δεχτώ αυτό που λες. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Γιατί προσπαθεί πάντα. Υπάρχει παιχνίδι που ο Κίτσιο δεν έχει παίξει το 100%. Όχι, και βγάζει και την ψυχή του. Αυτό. Δηλαδή το βλέπεις και στα γκολ θα πανηγυρίσει και σε φάσεις θα μπει. Ναι, ρε, την αγαπάει την ομάδα. Δεν είναι ξένο σώμα. Καταλαβες. Έχει τα καλά του και τα στραβά του μαζί σου. Ωραία. Αλλά δηλαδή τι καλύτερο έχει, ρε φίλε, ο Γκάλο και ο Μέστο από τον Κίτσιο. Που τον Γκάλο τον ανεβάζουν καφού οι άλλοι και τον κατεβάζουν. Και εμείς μόλις πάμε να πούμε μια καλή κουβέντα, ρε φίλε, για δικό μας παιδί, κατευθείαν θέλουμε να τον αβαντάρουμε, θέλουμε να μείνει στον ΠΑΟΚ, είμαστε φίλοι με τον μάνατζερ του. Ρε, δικά μας παιδιά είναι, ρε φίλε. Ρε, δικά μας παιδιά είναι και τα στηρίζουμε και δεν βρίζουμε παίκτες του ΠΑΟΚ. Mm. Είναι κακό να τον ευρύσεις. Mm. Αλλά όταν κάνει κάποιες συγκεκριμένες προσπάθειες, δηλαδή γυρνάει, ρε Σταύρε, πολύ την μπάλα πίσω. Εγώ δεν αντιλέγω, είναι αμυντικογενή. Όλοι τη γυρνούσαν χθες. Ο Γλύκος μπορεί να έχει περισσότερες επαφές ρεκόρ. Να πω με τερματοφύλακα στη σεζόν 2015-16. Χθες. Ειδικά όταν έγινε με 10 παίκτες έγινε αυτό. Από την αρχή γινότανε. Εσύ από την αρχή, αλλά μετά με 10 παίκτες μας φύγησαν πιο πολύ. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω με λίγα λόγια ότι εγώ στο μυαλό μου ξέρω τι μπορεί να μου προσφέρει ένας παίκτης και ξέρω πότε είναι καλός για τις δυνατότητές του και πότε όχι. Εγώ από τον Κίτσικο στα play-off είμαι πολύ ικανοποιημένος. Συμφωνούμε, εγώ δεν είπα όχι. Mm. Ωραία. Να είσαι καλά, ρε Λεβέντη. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Ναι. Σταύρε. Τι γίνεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρε αγόρι μου, να μην στεναχωριέσαι και νευριάζεις. Αφού σου έχω πει, όταν κάνεις μετάδοση μόνο εσύ, τα πάνω κάτω έρχονται. Πες τα. Κυριολεκτικά. Πες τα. Θα πούμε φυλακή για μια μέρα. Κατάλαβα. Τι κάνεις, πώς είσαι. Αγορίνα μου. Πάντα προσεύχομαι για σένα, ναι. Να είσαι καλά. Κάνε καμιά προσευχή παραπάνω, γιατί έχουμε ανεβάσει τελευταία. Για αύριο, έτσι. Ναι. Μαζί και ο άντρας μου. Έτσι, οικογενειακά. Ο Κόλκας το καλύτερο παιδί. Πες τα. Έχει το παλικάρι. Πες τα, εγώ τα λέω, δεν με πιστεύουν όμως, τα ξέρεις. Ας τους να λένε. Άκου να σου πω, πολλοί παίρνουν και βρίζουν το Σαββίδι, γιατί δήθεν τα έχει καλά με τον Πούτιν. Εγώ προχθές παρακολούθησα σχεδόν όλη την ημέρα την περιοδία του Πούτιν και είδα ότι το Σαββίδι δεν τον άφηνε από τα μάτια του. Πες τα. Πες ότι 2-3 φορές τον αγκάλιασε από την πλάτη. Μα εδώ λένε δεν υπάρχει φωτογραφία, λέει, του Πούτιν με το Σαββίδι. Δεν έχει. Έτσι εγώ λένε. Σας πήρα τηλέφωνο και το είπα. Το βράδυ όταν τελείωσε. Εγώ δεν έβλεπα τηλεόραση γιατί ήμουν στον δρόμο, να πούμε. Γι' αυτό πες, εσύ ενημέρωσε το κοινό. Χάσει. Ναι. Τι εκείνος ο παπάς ο μεγάλος του Αγίου Όρους πήγε και τον αγκάλιασε που το πρωτόκολλο γράφει απαγορεύεται. Mm. Και τόσο ενθουσιάστηκαν και στο τέλος έκλαψε αυτός ο... δεν ξέρω πώς τους αποκαλούν. Λοιπόν, ένας αυτός, ο μεγάλος, ο Δεσπότης, ας πούμε, γιατί τον πήρε ξανά τον Πούτιν να τον πάει στην εικόνα του άξιον εστί. Και ο Σαββίδης ο Πούτιν τράβηξε και το Σαββίδη. Και μπροστά στην εικόνα, εάν λέω ψέματα, να μου βγάλει τα μάτια. 3 άντρες κλαίγανε. Έγινε. Αυτό το όχι, δεν μου το είπαν. Απλά πρέπει να κλείσω την εκπομπή να πάρω και άλλη μια γραμμή. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καλή επιτυχία. Να σε καλά. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια. Yeah.
Χαίρετε. Ναι. 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 Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε μου. Τι κάνετε, καλά? Πάντα είμαστε καλά. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Mm-hmm. Ένα πολύ ωραίο άνθρωπο που διάβαζα χθες, κάποιο Ανδρέα Δρυμνιώτη, είναι το οικονομικό έρθατο της Καθημερινής, ναι, το οποίο αναφέρεται στη Λέστερ. Η πονηρή αλεπτοδότησα Λέστερ γράφει. Ναι. Τι γράφει εδώ πέρα μέσα. Τι. Κάτι το οποίο έτυχε και στο διαδίκτυο και τα βρήκα τα περισσότερα στοιχεία. Η Λέστερ όταν πέρσι κινδύνευε να επιβεβαιωθεί, επένδυσε σημαντικά ποσά στην τεχνολογία και είναι μία από τις πιο προηγμένες τεχνολογικά ομάδες της Αγγλίας. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας είχαν τους λιγότερους τραυματισμούς από όλες τις ομάδες του αγγλικού πρωταθλήματος. Ναι, προφανώς γιατί δεν παίζαν και η Ευρώπη αυτή, εντάξει. Και το πέτυχαν, ναι, εντάξει, αλλά το πέτυχαν αυτό με τη χρήση ειδικών συσκευών, τα wearable technology, τις τροπονίσεις προς το παρόν απαγορεύεται η χρήση στους επίσημους αγώνες, οι οποίες καταγράφουν όλα τα ζωτικά στοιχεία και τις επιδόσεις του κάθε παίκτη. Και έτσι ο προπονητής μπορεί να εκτιμήσει μεγάλη ακρίβεια την ετοιμότητα του κάθε παίκτη για τον αγώνα. Γνωρίζω για καλά. Άκου λίγο. Ναι, 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 μην κουράζεις, φίλε. Καταλάβαμε, ναι, δεν είμαστε καθυστερημένοι. Ωραία, άκου λίγο να σου πω. Ναι. Υπάρχει μια μελέτη στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις προς τη διοίκηση για αγορά συγκεκριμένων μηχανημάτων πάνω σε αυτήν τη λογική που λες. Ωραία, ναι, ναι. Δεν έχουν εγκριθεί ακόμη. Ελπίζω να εγκριθούν γιατί είναι σημαντικό, όπως και εσύ αναφέρεις. Ωραία, είναι, αυτό είναι το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε πρωταθλητές της θλάσης, ας πούμε, και λοιπά στην Ελλάδα. Εντάξει, πρωταθλητές της θλάσης είμαστε για πολλούς λόγους, αλλά αυτά τα μηχανήματα που λες είναι επιβεβλημένη η αγορά τους, εννοείται. Είναι προστασία περιουσιακά περιουσιακών, ναι, στοιχείων. Ναι. Όπως και εσύ έλεγες πολύ σωστά, Σταύρο, ότι εδώ δεν έχουμε μια πιστίνα για να μπορούμε να μπαίνουμε στην Ελλάδα. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω μόνο, ότι είναι, ναι, πολύ σημαντική τεχνολογία, την μπαίνει σήμερα στη ζωή ακόμα και των αθλητών, ας πούμε, κλπ. Και αντί να δίνουμε 2 εκατομμύρια για να πάρουμε τον Μπερμπάτοφ, ο οποίος εδώ πέρα δεν. Μα δεν μιλάμε, ξέρεις γιατί πόσα μιλάμε, 400-500 χιλιάρικα είναι αυτά, δεν είναι παραπάνω. Ναι, ναι, δεν είναι μεγάλα ποσά. Ναι. Εντάξει, άλλες ομάδες δεν τα έχουν, ναι, αλλά εμείς τα έχουμε. Ωραία. Okay. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 88. Σταύρε Κόλγα, πάμε να φύγουμε λίγο. 2 η ώρα πήγε. Βέβαια. Και πάμε και να δούμε ποιοι κέρδισαν τα αστεία. Θεόδωρος Φράγκος. Πες τα Σταύρο για τον Κίτσιο, μας τα πρίξανε με ένα δικό μας παιδί που παίρνει ελάχιστα. Τόσο μπορεί, ξεκολλάτε, λέει ο φίλος του 378. Εγώ με τον Κίτσιο είμαι σκληρός. Όταν θα είναι, δεν θα βλέπετε. Θα την ακούει. Όταν βλέπετε, θα είμαι υπέρ. Δεν πρόκειται ποτέ να κάτσω να πω όχι, κάνει, δεν κάνει. Ξέρω τι είναι, ξέρω τι κάνει, ξέρω τι μπορεί, τι δεν μπορεί. Ωραία. Δεν είναι φύρα ο Κίτσιο, λέω εγώ στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι φύρα γιατί μπορεί να πήρε στο μάτος και από πίσω, αν τον έχει αυτό, να είναι μια πολύ καλή δεύτερη λύση. Γιατί να παραδώσω άλλα 500 χιλιάρικα για δεύτερο δεξιμπάκ, δηλαδή, για να καταλάβω. Τέλος πάντων. Θοδωρής Φράγκος, Καζάκης Αθανάσιος, Αράπογλου Βαγγέλης, Βασίλης Στεφανίδης, Βασιλική Παπαδοπούλου. Οι νικητές των. Μυστήριο, ναι. Μυστήριο. Φεύγουμε γιατί έχουμε καθυστέρηση πολύ και ξεκινάει η επόμενη εκπομπή που περιμένει όλος ο κόσμος να την ακούσει. Άρα λοιπόν, Χρήστος Αλτίδης εδώ για την επόμενη ώρα. Πάω 24 ξανά αύριο. Γεια και χαρά σας.